Αγαπητοί μας τηλεθεατές, χαίρετε. Έκτακτη εκπομπή μας σήμερα, 5η 14 Νοεμβρίου, εορτή του Πολιούχου μας, του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου. Και αν όπως πολλές φορές λέμε είναι γύρω στις 200.000 οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν όταν έχουμε τις ζωντανές εκπομπές, θα προσθέσουμε και τα 6 εκατομμύρια που παρακολουθούν τον αγαπητό μου, τον Χρήστο τον Μιλωνά, το κανάλι της Βουλής και ο αγαπητός μου αδελφικός φίλος. Χρήστο, χαίρομαι, είμαι πολύ άνετος σήμερα γιατί θα μιλήσω πολύ λιγότερο. Και θα μιλήσουμε για ποιον άλλο, για το χωριό, το όμορφο, το παραδοσιακό της Αρχιπόλεως, γιατί επίκειται η παρουσίαση ενός ψηφιακού δίσκου, αλλά θα μας δοθεί δυνατότητα να πούμε πολλά πράγματα, γιατί την Αρχίπολη, όπως ο Χρήστος, έτσι και εγώ και πολλοί άλλοι την έχουμε μέσα στην καρδιά μας, είναι ένα πλούσιο χωριό από κάθε πλευρά, από ήθη και έθιμα, από παραδόσεις, από γευσηγνωσία, βλέπετε εδώ πέρα, έχουν ανοίξει την όρεξη οι κυρίες που ήρθαν εδώ και πάντοτε φροντίζουν για το καλύτερο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Βλέπουμε και τα παιδιά μας αυτό το όμορφο κάνδρο, γιατί αυτά είναι το ευίωνο μέλλον της μουσικής μας παράδοσης. Και αγαπητέ μου Χρήστο, σε καλωσορίζω στη Ρόδο, στην τηλεόραση Θάρη, και χαίρομαι ιδιαιτέρως που θα πούμε πολλά πράγματα, γιατί γνωρίζεις, κατέχεις και θα δώσεις μεγάλη χαρά στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Και μέσα από την τηλεόραση Θάρη. Θα δώσουμε θάρρος. Καλησπέρα λοιπόν. Πατέρα Νεκτάρη, ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τον πατέρα Νεκτάριο. Σήμερα είπαμε, συμπαρουσιάζουμε. Άρχισε τα ηχητικά εφέτορα ο Χρήστος. Έναν άνθρωπο από εκείνους που, έτσι ας μου επιτραπεί η έκφραση, λατρεύω. Λατρεύω όπως τον λατρεύετε κι εσείς. Θα με αφήσει πατέρα Νεκτάριο σήμερα να τα πω όπως θα αισθάνομαι, γιατί ξέρεις ότι εγώ είμαι ένα λαϊκό παιδί και είμαι όπως η ομοτράπεζή μου σήμερα εδώ, η Αρχιπολενή. Και επειδή εσύ είσαι, έτσι να το πω απλά λαϊκά, από εκείνους παπάδες που θέλουμε να βλέπουμε και από εκείνους παπάδες που θέλουμε να έχουμε κοντά μας, διότι διδάσκεις ήθος, αγαπάς το ποίμνιο όσο κανένας, είσαι κοντά τους. Όση ώρα ήμουν εδώ, δεν θέλει, θα τα πω όμως εγώ τώρα. Λοιπόν, θέλει. Θα σου βάλω το μικρόφωνο, βάλω το μικρόφωνο από εδώ, για να μην ακούγεται τόσο ωραία. Δυνατά. Λοιπόν. Και να κόψουμε κάποια πράγματα από αυτά που θα πεις. Ναι. Θα κάνουμε λογοκρισία. Όση ώρα ήμουν εδώ, ξέρετε πόσο σας αγαπώ, μιλάγαμε όλοι από κοινού για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Είπα λοιπόν αυτό και το λέω απλά λαϊκά, ότι εμείς τους παπάδες έτσι τους θέλουμε στον τόπο μας. Τους θέλουμε με ενάρετη κοινωνικότητα. Τους θέλουμε με πηγαίο χιούμορ. Τους θέλουμε με σοφία, με πνευματικότητα. Και τους θέλουμε κυρίως έτσι, να μπορούμε να τους εμπιστευτούμε τα εσώψυχά μας και να ξέρουμε ότι θα μείνουν εκεί. Αυτός είναι ο πατέρας Νεκτάριος Οπόκιας, που κάνει εθνικό έργο στη Ρόδο και γενικά στην πατρίδα μας. Ήθελα να τα πω πολλά χρόνια αυτά, πατέρα Νεκτάριε, και ευτυχώς μου δόθηκε ευκαιρία. Είμαι και πάλι με πολύ χαρά. Έτσι, στο νησί σταματώ μας. Εδώ ένα χειροκρότημα στη σύζυγό σου, η Σωτηρία. Η Σωτηρούλα. Γεια Σωτηρούλα. Γιατί σε αυτήν οφείλονται όλα αυτά τα οποία λες. Χωρίς Σωτηρούλα, άστα πατέρα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, είμαι πολύ κοντά στο να αλλάξω τον τίτλο της εκπομπής και από τόπο σε τόπο να τον λέω από Ρόδο σε Ρόδο. Έτσι, πολύ σωστά. Ή από χωριό σε χωριό της Ρόδου και της Δωδεκανήσου. Αρχίπολη είναι η αρχή της πόλης. Η αρχή της πόλης και είναι και η πρώτη εκπομπή που έκανα στα Δωδεκάνησα. Έτσι. Πολύ όμορφα. Και αυτό για μένα έχει επίσης ιδιαίτερη αξία. Δεν σας κρύβω ότι μεγάλωσα κατά κάποιο τρόπο στο νησί, γιατί ερχόμουν από νεαρά ηλικία. Είναι από τα νησιά εκείνο, ο πατέρας Νεκτάριος ξέρει, που ο πατέρας μου έχει έτσι και αυτός με τον τρόπο του καταθέσει την ψυχή του όλα αυτά τα χρόνια για να προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πήρα τη σκυτάλη και αγωνίζομαι και εγώ με τον ίδιο τρόπο, Τάσο Μακρύ, αγαπημένε Τάσο, να συνεχίσω έτσι την αποστολή μου, πατέρα Νεκτάριε, να συνεχίσω το εθνικό έργο που ξεκίνησε ο μπαμπάς Μιλωνάς, και με τη δική σας αγάπη, που για μένα είναι τροφή, όπως λέει πολύ, πολύ τακτικά ο πατέρας Νεκτάριος, είναι τροφή και δύναμη, συνεχίζω αυτή την αποστολή. Παναγιώτη μου Μιλωνά, που μας παρακολουθείς μέσα από τον πατέρα σήμερα από το διαδίκτυο, στέλνουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας. Να παρουσιάσουμε. Δώσε μικρόφωνο, Χρήστο μου. Τσαμπίκα Μακρύ, θα μιλάς Αρχιπολενά, γιατί θα σε κόβω αν δεν μιλάς. Τα χωριάτικα θέλω σήμερα να μιλάτε. Έτσι. Κοντά το μικρόφωνο. Καλώς σας είδα. Καλησπέρα, θα πεις. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία εδώ με τα Αρχιπολενά, αυτά τα τραγούδια και τους σκοπούς της Αρχίπολης της Ρόδου? Τα τραγουδάμε στους γάμους. Τα ακούες που τις γιαγιάδες? Πώς, που τις ναι, μεγάλες από τη γυναίκες. Γιαγιά, από τη μαμά μου, από τις μεγάλες γυναίκες, ναι. Και εδώ και δίπλα στην και Παρασκευή. Τραγουδάμε και στους... Έλα, πάρε. Άντε Παρασκευή. Καλησπέρα και από μένα. Ποιος είναι ο άντρας της, Χρήστο? Θα το πω σε λίγο. Θα το πεις σε λίγο, εντάξει. Τυχαίνει να ήταν η γιαγιά μας η παράδοση,
των τραγουδιών αυτών και πήραμε και δύο το όνομα της και εξακολουθούμε να πρόσεχε τραγουδούμε. Πρόσεχε να βάλεις το φτύμωνο το μικρόφωνο. Κοντά το έχεις. Εξακολουθούμε και εμείς να το διατηρούμε. Μπράβο Παρασκευή μου. Τραγουδάς και εσύ λοιπόν. Λοιπόν, τώρα πληροφορήθηκα, αγαπητή μου Παρασκευή Παπαθήμου, ότι σήμερα ήταν ανοιχτά τα κομμωτήρια, λες, στην Αρχίπολη. Επίες που εκεί ήρθες. Ο Κουρέας, τι κάνει ο... Α, μπράβο, έτσι, έτσι σε θέλω. Πολύ όμορφη. Ναι, πάτερ, όμορφη, με πέστε μου, γιατί... Καλησπέρα, λοιπόν. Τα βάλαμε την κομμώτρια μου, δεν ήταν εσύ όμορφη. Τηλεοπτικός αστέρας. Εντάξει, εντάξει. Λέω Παρασκευή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ απόψε που είμαστε πάλι όλοι μαζί, μαζί με τον Χρήστο. Είδες τι ωραία εικόνα αυτή. Χρήστο, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αν ρωτάτε για την παράδοση μας, η αγιά είναι πλούσια. Η αγιά μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, οι θείες μου τραγουδούσαν αυτά τα τραγούδια και εμποτιστήκαμε κι εμείς από αυτούς τους ανθρώπους. Τι ωραία. Και τα τραγουδούμε αυτά τα τραγούδια. Εγώ στο σπίτι μου δεν τραγουδώ άλλο τραγούδι. Ο άντρας μου με λέει, βρε γυναίκα, δεν έχει άλλο τραγούδι να τραγουδήσει. Ποιο λέει έχουν δηλαδή. Τα νηφικά. Τα νηφικά. Κάθε μέρα γάμο. Κάθε μέρα κάνω γάμο, ναι, ναι. Μια χαρά. Καλιοντζή Εκατερίνη από δίπλα. Κατερίνα. Έλα Κατερίνα. Η μαμά της Λίνας. Μάλιστα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι καινούρια στην παρέα τους. Με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά τα τραγούδια στην αρχή πολύ μένετε. Ναι. Ναι. Με αυτά παντρευτήκαμε, με αυτά τα τραγούδια παντρευτήκαμε. Αυτές μας παντρεύσαν. Αυτές, ναι, φυσικά, φυσικά. Η μαμάδος, ο πατέρας της ήταν... Πάντως ο γάμος ήταν η ερωτελεστία στα χωριά. Μα ήταν και είναι. Και είναι, όταν γίνεται παραδοσιακά. Και είναι, βέβαια. Πάρ' το βέβαια. Μικρόφωνο όμως, Παρασκευή μου. Εγώ έχω ένα παράπονο για το συντή που βγάλαμε τώρα. Έπρεπε να αρχίσει ο γάμος από την αρχή, από τα κορδινίδια που κάμναμε, θα γίνει στο από τα ζυμάρια που κάμναμε, από τα ρούχα του γαμπρού, τα κρεβάτια, τα νηφικά του γαμπρού, της νύφης, όλα αυτά είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι και... Έχει μεγάλο χρόνο δηλαδή. Πρόσεξε, γιατί ο Αντώνης ένοιξε τα αυτιά τώρα. Γιατί θα πάμε για δεύτερο ψηφιακό δίσκο και θα το κάνει. Εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί βάλαμε τραγούδια μέσα στο συντή που δεν έπρεπε να μπουν. Θα μπουν κι άλλα, δεν πειράζει. Δώσε λοιπόν από δίπλα. Θα μας αξιώσει ο Θεός και ο Άης Δημήτρης, ο πολιούχος σας. Νάκη δασκάλα μας, η Άννα μας. Έλα, Άννα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τα παιδάκια πώς πάνε, χαίρονται. Μια χαρά πάνε τα παιδάκια. Είναι δεκτικά. Εμείς, ναι, 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 βέβαια. Εμείς με τη σειρά μας και τα παιδιά μαζί, με την καθοδήγηση τη δική μου, ακολουθούμε τα χνάρια του CD αυτής της μεγάλης προσπάθειας που έκανε το χωριό και οι κάτοικοι τέλος πάντων. Μπράβο. Εκεί. Προσπαθούμε μέσα από αυτό να μάθουμε κι εμείς την παράδοση του χωριού και να ακολουθούμε χορευτικά τα τραγούδια αυτά που τραγουδάνε οι κυρίες. Και οι κύριοι, βέβαια. Πολύ όμορφα. Αντώνης Καραγιάννης, έκανε θαύμα ή εγώ το έκανα το θαύμα. Το θαύμα το έκανα. Στην προηγούμενη εκπομπή ήσουν αριστερά, τώρα πήγες δεξιά. Τι θα γίνει. Άλλαξε κόμμα. Έγινε κοινοτάρχης τώρα. Καλά το λέει. Καταρχήν θέλω να καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα εσάς. Είναι η δεύτερη φορά που μας έχετε καλέσει στην εκπομπή σας. Είναι τιμή για όλο το χωριό που έχουμε και πάλι δίπλα μας τον Χρήστο τον Μιλωνά. Δεν είναι απλά ένας φίλος, είναι ένας συγχωριανός για μας. Ανήκει στην Αρχίπολη ο Χρήστος. Το χρυσό κλειδί το έχεις έτοιμο? Έτοιμο είναι και το χρυσό. Αυτό θέλουμε εμείς. Έτοιμο είναι και το χρυσό. Να ανοίξουμε την καρδιά του ακόμη περισσότερο. Η καρδιά μας είναι ήδη ανοιχτή, δεν κλείνει ποτέ για τον Χρήστο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλες αυτές τις γυναίκες, τους κυρίους, τα παιδιά που συμμετείχαν στο CD, γιατί ήταν μια προσπάθεια 4 τελευταίων ετών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος κυνηγούσε να φτιάξει ένα CD με τα παραδοσιακά τραγούδια, κανακίσματα, μυρολόγια και νανουρίσματα. Θα κάνεις όμως και αυτό που είπε η Παρασκευή. Ήδη εγκριθήκαμε στο πρόγραμμα του Λίντερ. Πολύ ωραία. Και θα γίνει και δεύτερο CD. Είδες, όλες την Παρασκευή. Να το ξέρετε, θα το κάνουμε. Έτσι. Και θα γίνει και δεύτερο βιβλίο με τη βοήθεια πάλι και του Χριστού αυτή τη φορά. Πολιτιστικός Σύλλογος λοιπόν, Αρχιπόλεως ο Άγιος Μινάς. Ο Άγιος Μινάς. Μεγάλη χάρη του, γιόρτασε και προχτές, μας δίνει τη δύναμη. Πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο, μέχρι να δώσω το μικρόφωνο, μίλασε τώρα. Καταρχήν δεν χορταίνω να τους ακούω. Δεν χορταίνω να τους ακούω γιατί τους γνώρισα, τους έζησα. Ξέρω τον καθέναν τους προσωπικά, έτσι, δηλαδή με τα μικρά τους ονόματα.
Θα πω λοιπόν στην αγαπημένη μου την κυρία Βιβί, η οποία έχει εξαιρετική φωνή και δίνει ρέστα, όπως λέμε στο CD, ότι εν πρώτης, από αυτό που είδα, θα μιλήσω έτσι αντικειμενικά, είναι μια εξαιρετική δουλειά. Αυτό. Αυτό που έχω στα χέρια μου. Αυτό που είναι να παρουσιάσουμε τώρα. Τα αρχιπολένα. Σαφώς και έχετε και άλλα τραγούδια που πρέπει να προσθεθούν. Πολλά. Εννοείται. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό είναι πάντοτε αδύνατο να γίνει μέσα σε μια δισκογραφική δουλειά. Και το παιδί, ο Μανώλης ο Καρπάθιος, είναι από τα παιδιά που συνεργάζομαι εγώ πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Αγαπητός φίλος. Έχει κρατηθεί στο ύψος του, είναι της δικιάς μας σχολής, του Σίμωνος Καρά, πατέρα Νεκτάρη. Πολύ σωστά. Και δεν πιστεύω. Ναι, ακρεφνής παραδοσιακός. Θέλω να πω ότι αυτό που είναι, αυτό μέχρι στιγμής, η πρώτη να το πω έτσι, προσπάθεια που έγινε, εξαιρετική. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, Παρασκευή μου. Είναι επίσης σε βυζαντινή μουσική μέσα η σκοπή και τα τραγούδια που είναι. Επειδή εγώ είμαι καθηγητής βυζαντινής μουσικής, σας λέω, ήταν εξαιρετική η δουλειά που έχει γίνει και σε αυτό. Είναι τα σχόλιά του πολύ σωστά και πετυχημένα. Για παράδειγμα, στην τύχη, άνοιξα τώρα εδώ, αυτό που λέει για τη σούστα, όντως τη δική σας, είναι μια ιδιοτυπία δική σας, πολύ ιδιαίτερη. Και μπράβο που τη συντηρείτε ακόμα, που είναι τραγουδιστή η σούστα η δική σας, θέλω να πω. Έτσι. Θέλω να πω. Βέβαια. Θέλω να πω ότι μένουν πράγματα από πολύ το CD. Πολύ σωστά. Όλοι ερμηνεύσατε καλά. Δεν είναι ένα CD το οποίο έγινε από επαγγελματίες τραγουδιστές με τη στενή έννοια και χρήση του όρου. Αυτό θέλω να το καταλάβετε εσείς για τους ίδιους τους εαυτούς σας. Είναι τιμή το ότι τραγουδήσατε εσείς. Δεν είναι δηλαδή ότι ήρθαν στο χωριό δύο άλλοι από κάποιο άλλο τόπο να τραγουδήσουν τα αρχιπόλαινα. Οπότε αυτό έχει συμβολική και ιδιαίτερη αξία. Είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα. Ναι, δεν λέμε. Συγγνώμη, Χριστό. Ναι. Λοιπόν, πάρε για το μικρόφωνο όταν μιλάς τώρα. Τη βλέπω πολύ αυτή σήμερα. Μπράβο τη. Τη χαίρομαι έτσι. Δυναμικά. Ζωηρή έτσι. Η Βιβί έτσι. Δεν λέω ότι έκανε λάθος ο κύριος Μανώλης. Δεν λέω ότι έκανε λάθος. Εγώ λέω ότι έπρεπε να αρχίσει από την αρχή ο γάμος για να τελειώσει στο τέλος, να το καταλάβει κι ο άλλος την παράδοση του χωριού μας. Κατάλαβε. Να σου πω όμως τι γίνεται. Άλλο καλό θα σου πω. Έχετε τραγούδια που εκφράζουν όλες τις καταστάσεις του κοινωνικού βίου στο χωριό. Σίγουρα. Δεν είναι σε όλο τον χρόνο. Δεν σίγουρα. Έχετε δηλαδή ετήσιος κύκλος. Στο χωριό μόνο γαμήλια. Έχετε τα πάντα. Ναι. Και αυτό είναι, αυτός είναι και ο λόγος που εγώ, ας πούμε, βρέθηκα κοντά σας την πρώτη στιγμή για να δείξω το χωριό. Αυτός είναι ο πλούτος του χωριού. Οπότε, άλλη ιδέα, Αντώνη. Αυτό που λέει η Βιβί είναι πολύ σημαντικό. Πρόεδρος Κωστομύρης Δημήτριος. Καλησπέρα και από μένα. Καλά είσαι. Μια χαρά. Σούμα, ήμπιες. Αφού ήμπιες, σούμα, προχώρα. Ακάθεκτος. Θέλω να ευχαριστήσω τις κυρίες που είναι εδώ πέρα, που είναι πάντα κοντά στο Σύλλογο. Τον κύριο Μιρονά που μας κάνει την τιμή και είναι πάλι κοντά μας. Γεια σου Δημήτρη. Τους κύριους που είναι εδώ μαζί μας. Και θα ήθελα και να πω για τη γιαγιά Τσαμπίκα Κοντού, η οποία απουσιάζει. Πού είναι η γιαγιά, Δεν μπόρεσε να έρθει. Καλά, θα μας ευλέπει όμως, Η γιαγιά Τσαμπίκα, η δικιά μας, η Κοντού. Γεια σου, γιαγιά Τσαμπίκα. Στέλνουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας. Ευελπιστούμε να είναι το Σάββατο μαζί μας. Πάμε από δίπλα. Πατέρα Νεκτάριε, συγγνώμη. Ναι. Το Δημήτρη του έχω επίσης ξεχωριστή αδυναμία. Ναι. Αλλά αποφεύγω να τον κάνω πολύ παρέα όταν έρχομαι στο νησί. Ξέρετε γιατί. Γιατί φοβάμαι θα ανεβάσω διαβήτη. Κάνει τα ωραίτερα γλυκά. Μα αυτά είναι. Έλα Παρασκευή με σαν αγρενού. Καλησπέρα και από μένα. Καλά είσαι. Είμαι πολύ ευχαριστημένη απόψε που είμαι κοντά σας. Και πού να μιλήσεις κιόλα ακόμα. Τι να μιλήσω. Που το άγχος που έχω. Ποιο άγχος, καλέ, δεν υπάρχει άγχος. Στα χωριά δεν έχουμε άγχος. Ήρθαν να με πού να. Έρχεσαι, λέει, στο Θάρι. Γιατί να μην έρθω, παι. Ναι, άρτο. Αφού λέω προχτές είμαστε, τον έκαναμε την αυτοπλασία, δεν πήγαμε. Α, μπράβο. Τι ωραία. Λέει, τι μπράβο. Στο μοναστήρι θα ακούσω. Στην εκπομπή μου. Απίανε εσύ, και δεν πειράζει. Είστε καλά, μωρή, που θα έρθω εγώ στην εκπομπή του Θάρι. Λέει, θα έρθει. Ξεχάσατε με. Το είναι το πράγμα, λέω, δεν μπορεί να το κάνω. Έφερε τη Σεβαστή όμως. Ναι. Την Κύπουλα την Σεβαστή, γεια σου γιαγιά μου. Κολώνα εσύ. Πόσο είσαι, 40, 30, πόσο χρόνο είσαι. 35, 27. Έλα, καλά είσαι. Καλησπέρα σε όλους. Πώς πάμε. Στον Πάτερ Νεκτάριο. Ποιος είναι. τον κύριο Χρήστο Μιλωνά. Βάλτε το κοντά. Τον πολιτιστικό μας σύλλογο. Που είμαστε σήμερα εδώ πέρα για χάρη τους. Μπράβο. Μπράβο. Κάμε και μια ερώτηση τώρα στο Μανώλη που δίπλα το Χαντζησάβα. Τι θα το ρωτήξεις. Έλα, μίλα εσύ Μανώλη, μην πειράζει. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου Μανώλη μου. Μια μεγάλη τιμή για μένα
να βρίσκομαι με αυτούς τους ανθρώπους και για τη συμμετοχή μου σε αυτό το CD, που μπόρεσα και εγώ σαν άνθρωπος και πρόσφερα κάτι στο χωριό μου. Μπράβο. Αλυσίδα όλο αυτό. Μπράβο. Βλέπουμε τα μικρά παιδιά, βλέπουμε τους μεγαλύτερους και έτσι διαιωνίζεται και διασώζεται αυτή η παράδοση τόσο πλούσια και τόσο όμορφη. Μια πάμε! Μια προσπάθεια χρειάζεται μόνο από όλους. Πολύ ωραία. Τάσος Μακρύς, το γνωρίζουμε τον κύριο. Αλίμονο. Γεια σου, Τάσο. Έλα, Τάσο. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλυφωνότατος. Καταρχήν τον φιλοξενούμενο μας, τον κύριο Χρήστο Μιλωνά, που είναι πολύ μεγάλη μας τιμή να είσαι κοντά μας και για το χωριό μας το ίδιο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους που ανέβασαν το σύλλογό μας. Έτσι. Είναι ο Αντώνης ο Καραγιάννης, ένα παιδί από τα Φάντου, και ο Σάββας ο Σφίκας, αρχιπολενός μεν, αλλά ήρθε τελευταία στο χωριό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στο χωριό μας. Εγώ λείπω χρόνια από το χωριό, έζησα όμως μέχρι τα 12 μου. Όσα έζησα, με στιγμάτισαν μέχρι σήμερα. Δεν ξέχασα τίποτα από τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας. Τα έζησα όλα και είμαι πλήρης όσον αφορά αυτό το κομμάτι το πολιτιστικό. Μόλις με φώναξε ο σύλλογος, αμέσως έτρεξα. Γιατί αυτό που έζησα, ήθελα να το βγάλω και εγώ. Μπράβο. Γιατί ο πατέρας μου, όταν με ανέβαζε στο γαϊδουράκι και πηγαίναμε στα χωράφια, τραγουδούσε πράγματα τα οποία μου έμειναν. Αυτά τραγούδησα εγώ στο συντή. Μα είναι βιωματική η μουσική μας. Βιωματική μουσική. Πρώτη φορά έπιασα στη ζωή μου μικρόφωνο. Αλλά και ο Παναγιώτης ο Στελάς πρώτη φορά έπιασε, δεν τραγουδούσε πριν. Χαίρομαι πολύ που το χωριό μου προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Είμαι περήφανος για το χωριό μου, για την παράδοσή του. Και πιστεύουμε ότι όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για το χωριό μας. Πολύ σωστά το λες, Τάσο. Έτσι πρέπει. Για δώσε και στον Παναγιώτη που πρώτη φορά πιάνει μικρόφωνο. Καλησπέρα, πάντα. Εξοικείωση, δέστορα, αμέσως, τραγουδιστής, αμέσως. Είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που είμαι εδώ μαζί με την ωραία παρέα εδώ και ιδιαίτερα που είναι ο φίλος μου ο Χρήστος ο Μιλωνάς εδώ, μεγάλη αγάπη που τον έχω. Και εγώ. Εδώ πέρα είμαι χαρούμενος με τα παιδιά, αυτή η δουλειά που κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι καλό για το χωριό, για την παράδοση. Είναι μια πρώτη δοκιμή και για μας, μια νέα αρχή. Στο μέλλον θα κάνουμε καλύτερα πράγματα ακόμα. Καλή συνέχεια και τα λέμε στο... Δώσε τώρα το μικρόφωνο, Ευθύμη, δώσε εδώ να ξεκινήσουμε από το Χρυσανθόπουλο το Γιάννη, που του στέλνει χαιρετίσματα, ο πάπους του, ο Γιάννης ο Φλεβάρης, η γιαγιά του η Τέτα, ο Νίκος ο Φλεβάρης ο προπάπους, η γιαγιά η Χαριστούλα, τα λέω καλά Γιάννη μου? Ναι. Έλα, λέγε τώρα, τι θα πεις? Πού θα στείλεις χαιρετίσματα? Στη γιαγιά, στον παππού, στη μαμά, στον μπαμπά. Σε παρακολουθούν όλοι? Και στο χωριό. Πήρες μέρος στο ψηφιακό δίσκο, τραγούδησες? Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δώσε από δίπλα στο Μιχάλη τον Αθανασόπουλο. Τώρα αυτό εδώ πέρα ξέρεις τι είναι? Τι είναι? Αυτό είναι από τον Παπαφιλίμωνα, τον πατέρα μου. Τι έχει γράψει τώρα? Αχου, τι έγραψε ο πατέρα? Δύστιχα τραγούδια για τον πατέρα σου, τον Παναγιώτη. Από το πρωί μου λέει θα τα δώσεις, λες το... Είναι καλά ο Λεβέντης μου. Μια χαρά είναι. Θα το δώσεις, λες τον Παναγιώτη. Πάτερ Φιλίμων, το δίνω. Απ' έξω είναι. Ναι. Άστον τώρα. Φέρτο, άντε. Ναι. Φέρτο να λεφτό να. Ναι. Πάμε από δίπλα στο... Μιχάλη. Στο Μιχάλη. Έλα, Μιχαλάκη. Στείλε χαιρετίσματα. Σε ακούνε? Στέλνω χαιρετίσματα στους γονείς μου και στο χωριό, σε όλο το χωριό. Σου αρέσει το χωριό η Αρχίπολη? Ναι. Τι σ' αρέσει πιο πολύ στην Αρχίπολη? Η εκκλησία έχει το σχολείο, το έχει σχολείο. Παιδική χαρά, τι έχει? Τίποτα. Παιχνίδια? Όχι. Νάντος. Λοιπόν, πατέρας, δώσε εκεί στον πάτερ φίλο να τον δούμε να πει μια καλησπέρα και να τον πάρουμε. Ορίστε, Νάντος. Πολύ καλησπέρα σας. Δώσε φως. Για να δω το γιο του φίλου μου, του Μιλωνά, του Παναγιώτη. Πατέρα, αυτά είναι. Με τον οποίο συνδέομαι πάρα πολύ φιλικά. Του έχω γράψει ένα ποίημα από το Μάγιο. Και γι' αυτό ήρθα να το δώσω, επειδή δεν μπόρεσε να έρθει ο πατέρας ο Παναγιώτης ο Μιλωνάς. Γι' αυτό λοιπόν, άμα ακούει και όλα, θα χαρεί ιδιαίτερα απόψε. Ακούει και σας τώρα θα το στείλει ο Χρήστος. Θα το στείλει ο Χρήστος, εντάξει. Λοιπόν,
Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πατέρα Φιλίμωνα, να είστε καλά. Που σας είδα. Εύχομαι άλλη φορά. Να σας ζήσει ο Λεβέντης. Άντε, πάνε για ύπνο τώρα. Να ξαναειδωθούμε και να τα βγούμε από κοντά. Τώρα, πατέρα Φιλίμωνα, θα βάλω τον πατέρα μου να γράψει για το νεκτάριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όταν το διαβάζει, θα δώσε το μικρόφωνο. Πάτερ Φιλίμωνα, ευχαριστούμε. Πόσο χάρηκα, πολύ. Πού μείναμε τώρα, στην νεκταρία την Καλούδη. Έλα, νεκταρία μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπράβο. Τι κάνεις, γιόρταζες προχτές, έφερες γλυκά? Όχι. Α, σου δώσω εγώ, θέλεις λουκουμάδες? Όχι. Καλά, εντάξει. Πού θα στείλεις χαιρετίσματα, νεκταρία? Στην οικογένειά μου και στο χωριό. Πολύ μπράβο, ωραία. Τι σ' άρεσε από το ψηφιακό δίσκο? Το ακούς αυτά τα τραγούδια? Είπατε εσείς κάποια τραγούδια που υπάρχουν μέσα? Ναι. Σου αρέσει η παράδοση? Ναι. Μπράβο. Δώσε από δίπλα. Στη Σταματία την Τερζόγλου. Σταματία μου. Πούτι, μωρέ, και αυτή, τι κάνεις? Κοντά το μικρόφωνο. Πού στέλνουμε χαιρετίσματα? Σε όλους. Τους πιάνουμε όλους τους αρχιπολέτους, έτσι? Σε όλους, όσους μας βλέπουν. Όσους μας βλέπουν. Πολύ ωραία. Βασίλης Πάλλας από δίπλα. Γεια Έλα, Βασιλάκη. Γεια σας. Α, αυτός έχει δυνατή φωνή. Κάνει για ψάλτης. Έλα, Βασιλάκη, τι θα μας πεις? Το μαλλί φτιάξε. Πού θα στείλεις χαιρετίσματα? Στην οικογένεια. Και παντού. Δήμητρα Άννα Τερζόγλου από δίπλα. Καλησπέρα. Βλέπε και τον Σωστό Βαλαντή. Πού στέλνουμε χαιρετίσματα? Σε όλη την οικογένεια. Σαν να μοιάζεις με τη Σταματία λίγο. Ε. Μοιάζετε σαν αδερφές? Μοιάζετε, εντάξει, ωραία. Και ποιον αφήσαμε τελευταίο, το Σταμάτη? Σταμάτης Παπά Βασιλείου. Έλα, Σταμάτη. Καλησπέρα σας. Καλώς το να. Τι κάνεις? Καλά. Πώς πάμε? Καλά, μια χαρά. Πήρες μέρος στο ψηφιακό δίσκο, τραγούδησες? Ναι, τραγουδήσαμε τα χελιδονίσματα. Τα χελιδονίσματα, τον Μάρτι, τα λέμε την πρώτη, ναι. Την πρώτη του Μαρτίου. Θα χορέψεις? Ναι. Λέγε, Χρήστο. Λέω την πρώτη του Μαρτίου που ξεκινούσε το νέο έτος στο Βυζάντιο, έτσι. Πολύ όμορφα. Νίκος Τσαγκάρης, έχουμε μικρόφωνο στους οργανωπαίκτες μας. Και ο Γιώργος Αντωνάρα. Έλα, Γιώργο, μίλα, δεν πειράζει. Λαερμενάκι είσαι, αλλά μίλα, δεν πειράζει. Πρόταση. Καλησπέρα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στους φίλους εδώ πέρα, τους αρχιπολενούς. Δεν ξέρω, ακούγομαι. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο αυτό, γιατί έχει και νέα παιδιά μέσα. Και δυστυχώς αυτό σε άλλα χωριά δεν υπάρχει. Φαντάζομαι αυτά τα παιδιά μένουν και εκεί στο χωριό, έτσι. Αυτό είναι. Δηλώνουν αρχιπολενοί με ταυτότητα, με βούλα που λέμε. Γιατί δυστυχώς το δικό μας στο χωριό δεν νομίζω να έχει τόσα παιδιά. Έκαμε κάτι. Έκανα, αλλά τους έχω εδώ. Δώσε στον Νικολάκη, Νίκο Τσαγκάρης. Βέρος αρχιπολενός. Βέρος, καλησπέρα για από μένα. Καλησπέρα, Νίκο μου. Ήταν μια αρχή που έπρεπε να γίνει αυτή με το συντή. Και νομίζω ότι θα έχει και μια ανάλογη συνέχεια πια. Μέχρι να έχει συνέχεια η δική μας εκπομπή, δεν παίζεις τώρα τίποτα, ξεκινήσουμε. Άντε, σηκωθείτε, παιδάκια. Τι θα μας πούνε, Άννα μου, πάρε μικρόφωνο και πες μας τι θα μας πούνε. Πώς ξεκινάμε? Θα ξεκινήσουμε με έναν ίσο. Ωραία. Thank you.
Μπράβο στα αρχιπολενάκια μας. Φύγετε τώρα γιατί με καλύπτετε και με βλέπουνε. Α, μπράβο. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται. Ελένη Μαραγκού, επιτέλους ο Μιλωνάς στο πρόσωπο προς πρόσωπο. Το γνωρίζω από πολύ μικρό παιδί με ήθος, επαγγελματισμό και γνώση, αληθινή αγάπη προς την παράδοση. Χωρίς πιασίδια, η εκπομπή του από τόπο σε τόπο αποτελεί φάρο γνώσης για εμάς που ασχολούμεθα με τη λαογραφία. Εύχομαι να έχει υγεία, χαρά, επιτυχίες και να είναι εξαιρετικά περήφανος για τον πατέρα του που ήταν για όλους μας πηγή έμπνευσης. Με την αγάπη μου, Ελένη Μαραγκού Κουμέντου. Ελένη μου, να είσαι καλά, Ελένη, σε ευχαριστούμε, Ελένη, βέβαια. Ελένη. Έχουμε τώρα και από το Λευκό Οίκο το... Και τα γράμματα που ξέρει η Ελένη, είδες το μήνυμα, ωραία. Λευκός Οίκος Αμερικής, όχι, Φανών μάλλον, Φανών. Ομπάμα. Πάτε Νεκτάριε, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, συγχαρητήρια και στο πάνελ και να είσαι πάντα καλά να μας παρουσιάζεις. Τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Ομπάμα, Λευκός Οίκος Φανών. Το ξέρετε το Βασίλη τον Νικολίτση, έτσι. Τον κοινοτάρχη Φανών. Γεια σου Βασίλη μου, να είσαι καλά. Βαγγέλης Πλάτση, στην καλησπέρα μου σε εσένα, αγαπητέ Πάτε Νεκτάρι, που για άλλη μια φορά μας θυμίζει τις παραδόσεις μας μέσα από την ωραία σου εκπομπή. Πάντα τέτοια. Χαιρετισμούς και στο πάνελ σου και σε όλους τους αγαπητούς φίλους και αφανείς βοηθούς, τον Χρήστο τον Μιλωνά, τον πατέρα Ισίδωρο, τον Ευθύμιο και σε όλους. Ο Κυριάκος μας από τα Πλατάνια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, τον κύριο Μιλωνά, για τα ωραία λόγια για τον Πάτε Νεκτάρι και στην Αρχίπολη που ήταν ο μακαριστός πατήρ Δημήτριος. Τους αγαπούσε και τον αγαπούσα. Να είμαι μεγάλο μπράβο σε όλους. Ήτανε Άγιος άνθρωπος ο Παπαδημήτρης, έτσι. Ήταν και αρχιπολενός. Και τον έχουμε και φωτογραφία εκεί πέρα. Ο Γιάννης λέει να χορέψει, λέει η γιαγιά, η τέτα. Ορίστε. Η πατήρ Ισίδωρος τι μας στέλνει τώρα. Αθανασία Σούλα Καχρημανίδου, καλησπέρα από Γερμανία. Ειρήνη Μιχαηλίδου Ντίμος, καλησπέρα από Μελβούρνη. Πού φτάξατε? Μας βλέπουν. Τι πράγματα είναι αυτά? Διαδικτυακά. Ναι, ναι. Γιάννη Λυριστής, καλησπέρα από τον Παγωμένο. Tom's River, λέει, New Jersey, Αμερικής. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Λετίτσια Ντεκαβάσιλα από πόλη του Παναμά. Hello, λέει, good day. Τώρα ξυπνήσανε, φαίνεται. Εμείς πάμε να κοιμηθούμε, αυτοί τώρα ξυπνούν. Καλά είναι όμως που μας παρακολουθούν. Σταύρος Φωτάκης από Έμπονα, συγχαρητήρια Πάτε Νεκτάρι για την ωραία εκπομπή. Η τέτα, όπως είπαμε, η Παπανθήμου, για να δούμε άλλα μηνύματα. Λοιπόν, Χρήστο, λέγε. Πατέρα Νεκτάρι, λέω. Πες μας για την Αρχίπολη, να μας πούν και κάποια ερεθίσματα που έγινε όλη αυτή η δουλειά. Γιατί, όπως είπαμε, το Σάββατο θα γίνει η παρουσίαση αυτού του ψηφιακού δίσκου. Τα αρχιπολενά, τραγούδια και σκοπή στην Αρχίπολη της Ρόδου, έτσι. Και είναι και πολύ πετυχημένος ο τίτλος. Έτσι, του CD, σε αυτό το ένθετο βιβλιαράκι, είναι πραγματικά πολύ κατατοπιστικό και δίνει στοχευμένα 2-3 λόγια, γιατί το θέμα και το μυστικό είναι βιβλί πάντα, όταν ακούς κάτι, όταν ακούς μια δισκογραφική δουλειά, να σου μένει και κάτι. Βέβαια. Να θυμάσαι, έστω και 1-2 πράγματα να θυμάσαι, είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο ρόλος των χωριών της Ρόδου είναι πολύ σημαντικός. Θα δείτε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Όπου ευδοκιμεί συνήθως ο τουρισμός, δεν γίνεται σκόπιμα, αλλά γίνεται λόγω των συνθήκων, κινδυνεύει ο πολιτισμός. Γι' αυτό και εμείς φροντίζουμε. Έτσι, εκεί θέλω να έρθω, Παρασκευούλα μου. Εσείς λοιπόν εδώ στα χωριά της Ρόδου κρατάτε την πολιτιστική σας κληρονομιά ζωντανή. Δηλαδή, όταν θέλουμε εμείς οι μουσικολόγοι λαογράφοι να ερευνήσουμε και να ψάξουμε τη δωδεκανησιακή μουσική εδώ στη Ρόδο, πού πάμε? Στα χωριά. Τις πηγές. Καταρχήν, δεν είναι τυχαίο ότι η μουσική σας έρχεται κατευθείαν μέσα από τα βάθη της αρχαιότητας. Και η γλώσσα σας αυτή, τόσο μελωδική που δεν χορταίνω να την ακούω, η ερωτεύσιμη, όπως λέω εγώ, έτσι, γεια σου Παναγιώτη Στελά, γεννημένα και πλασμένα τώρα για τον έρωτα σου πει. Και τη μεγάλη ζωή. Λοιπόν, έρχεται κατευθείαν, είναι από την αρχαιότητα, είναι η αρχαία δωρική. Λέω λοιπόν ότι στην Αρχίπολη, στα χωριά μάλλον μεταξύ σας, έχετε, και αυτό να το τονίσουμε, έχετε πολλά κοινά, αλλά έχετε και κάποιες διαφορές. Έτσι, δεν είστε εντελώς ίδιοι, όχι κακές διαφορές. Σίγουρα. Θέλω να πω ότι μπορεί να μοιάζει η μουσική, ναι, τα τραγούδια, ναι, είδες που μας κάνει μάθημα ωραίο, ε! Όχι, πάρε το μικρόφωνο όμως, Παρασκευή. Εγώ, για να δούμε που θα καταλήξει. Ξέρω που θέλω να καταλήξει. Έκανα, όπως ξέρεις, έκανα το αφιέρωμα στην Αρχάγγελο, στην Αρχαγγελό μας, την αγάπη μας βλέπουμε αυτήν την ώρα μας παρακολουθούν. Και εμείς τους αγαπούμε γιατί έχουμε πάρει και εμείς από αυτούς. Έκανα το αφιέρωμα στα Φάντου, το οποίο, να το πούμε θα και προβληθεί, αυτό, βεβαίως. Την ερχόμενη Κυριακή στις 12 παίζει το Αφάντου. Πολιτιστικός σύλλογος. Έχω ένα σωρό φίλους και εκεί, έτσι. Και θέλω να πω λοιπόν ότι
Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι, εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι θεμητός, τον χρειαζόμαστε. Είστε αγαπημένοι. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, στον Αρχάγγελο μου μιλάγανε με πολύ καλά με λόγια για σας. Εσείς, σαν ενωμένα, σαν το μύχι με το κρέας που εσείς, από παλιά. Οι πατεράδες μας, ναι, συνέχεια ήταν στην Αρχάγγελο. Αυτή το ίδιο. Μα παπούτσια κάναμε, μα ρούχα έφεραν και αγοράζαμε. Μα ό,τι και αν έφεραν. Για τα φάντου, γιατί ο Αντώνης δεν πήγε καλά. Μα είμαστε και με... Τους Γιαρένιδες. Είχαμε Γιαρένιδες, πολλούς Γιαρένιδες. Παντού υπήρχαν αυτοί. Έρχονταν στα σπίτια μας. Εγώ θυμούμαι, συγγνώμη, Χρήστο, που σε λέω. Ο πατέρας μου, όποιος ερχόταν στην Αρχίπολη και έμενε, γιατί δεν είχε τότε αυτοκίνητα πολλά, ένα ήταν το φορτηγό, και όποιος έμενε στην Αρχίπολη ήταν στον πατέρα μου το σπίτι. Γιαρένης. Και έμενε πιο. Στο Γιαρένη τον Παναγιώτη. Στο Γιαρένη τον Παναγιώτη. Βέβαια. Είχαμε πολλά κοινά μαζί με τον. Ο πρόεδρός σας που υπεραγαπώ, ο Αντωνέξο Καραγιάννης, ναι, μου μίλαγε τότε. Πες τώρα, Γερά Αφαντού. Μου έλεγε, ας πούμε, θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα στην Αρχίπολη. Πατέρα, όντως είμαστε και με τους Αφαντένους. Ναι, μου λέει ο Αντώνης, εγώ. Είμαι, η καταγωγή μου είναι από τα Φάντου. Ήσουν και ένας Δήμος παλιά. Χρήστο, ναι, ναι, ζω στην Αρχίπολη, είναι το ίδιο για μένα, είναι σπίτια μου και τα δύο. Ναι, όντως έτσι και είναι. Έτσι ακριβώς. Το σεβαστό μου τι λέει που εδώ. Δώσ' τη Σαβαστή να μας πει, δώσ' τη Σαβαστή να μας πει. Και συγγνώμη, να πω και αυτό, πολύ σημαντικό. Και ο... Λάμενε, άστι, τώρα πήρε φορά, λέγε. Είχαν έναν Γιαρένι και ήρθε, ήταν Σάββατο βράδυ. Μάνα μου, εσύ μου, έκαμε λόπια στο φούρνο. Ένιξε να τον βάλουν να φάει φάντα τα παιδιά, ένα υπερισσέψε. Εβάλαν τον τετιμινιστικό σου. Εούλ τη νύχτα σαλαούγγε. Σαλαούγγε, νάντα, αυτό είναι. Το κρεβάτι πάνω. Νηστικό αρκούδι εχορεύγει. Ο πατέρας μου έβλεπε, το λέω, πρε Μπαλαφέστρο, τι εσείς. Λε, σίγουρα να με βάλεις καπιτέ να φάω και να σε λαμπάσω απόψε. Αυτά είναι. Λε, γιατί πρέπει με πεινώ. Λε, δεν έχουμε φάει. Σε να σε βάλω ένα πιάτο ελκές και ένα κουλτούρι, κάτσε ρε ξεφλούμιζέντα και μετά έτσι μύθι ο άνθρωπος. Ξέρεις κανέναν τραγούδι, τίποτα? Χάτε! Χάτε, βάρα, ξεκίνα! Κράτα το σι... Παρασκευή, κράτα το! Σύγκιος καλός ευρέθημα! Φίλοι μου αγαπημένοι, σε πουτσερού χαρούμενοι και καλοκαρτισμένοι. Καλώς τα ρόδα του Μαϊού και τα κουτσά του Κρίνου. Καλώς τον και τον Μιλωνάν από τον Επεθύμου. Αυτά είναι, μπράβο. Συνέχισε. Δω και τη σούμα μπια, συνεχίσει. Πόρτες καντούνια του σπιτιού συστείτε, λυγιστείτε. Που φέραμε τον Μιλωνάν να τον υποδεχτείτε. Αυτά είναι. Άσο μου, τι είναι αυτά. Πάτερ μου νεκτάριε, με όλη την καρδιά μου. Σας αγαπούμε. Πάντο θυμηθεί. Ας το αύριο το άλλο. Με όλη την καρδιά μας. Βγες καλέ σούμα. Βγες σούμα. Αυτή είναι η παράδοση, Χρήστο μου. Αυτός είναι ο αυθορμητισμός αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό... Ακούσαμε και ήρθαμε να σας δούμε. Έτσι. Τάσο, πάρε. Πάρε, Τάσο, πάρε. Θα πω εγώ κάτι που έζησα στους γάμους. Όταν έπαιζε ο πατέρας μου βιολί, έκανανε κόντρες. Δηλαδή, αυτό το είχαν και σε άλλα χωριά. Βέβαια. Αλλά εγώ το θυμάμαι. Ένα θέμα το οποίο δημιουργούσε αυτή. Ήταν εκείνη τη στιγμή η στιγμή. Εκεί βέβαια είναι το ωραίο. Η έμπνευση. Εκεί το χάρισμα. Το χάρισμα. Έτσι χάρισμα. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι και ο, ας πούμε, και μου έκανε τρομερή εντύπωση τότε, ο πρώτος αρχιπολεμός. Όταν έγινε ο πόλεμος. Λέγε, λέγε εσύ. Ο Άγιος Δημήτρης ήταν στον πόλεμο. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος και έρχονταν, το σπίτι μας είναι μέσα στον δρόμο, και έκουσε ο πατέρας μου τα πατούπου, το άλογο, τα παχνάρκια του, ναι, και μετά όταν πήγαινε στην εκκλησία, χτύπησε η καμπάνα. Ήσαινε μια γριά, ήταν καντιλανάφτισσα και φοβήθησε η γριά και πήγε στον πατέρα μου, λέει, έλα αγαπητέ, πόψε και εντελοσκιάστηκα, λέει, γιατί, λέει, κουνήθηνε η εκκλησιά, εσείς μόνικα με, λέει, όσοι. Ήταν ο Άης Δημήτρης, εγώ έκουσα τον που πέρασε μετάλογο και πήγαινε να κάτσει στο κουνούκλιο του και εσείς στην εκκλησιά. Ποιος θα γράψει το λεξιλόγιο της Αρχίπολης? Είναι... Όχι, είναι πολύ όμορφα. Είναι Wikipedia. Δώσ' το μικρόφωνο
Αυτό κάνουμε κόντρα με ένα εδώ που είναι από τα Πόλωνα και γράφει τέτοιες εκφράσεις και του γράφω και εγώ κάποια πράγματα και δεν τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, και ένα δεύτερο, κύριε Χρήστο, που ήθελα να πω, ότι εγώ πήρα μια πρωτοβουλία και κρατάω, έχω κάνει ένα φωτογραφικό μουσείο του χωριού μου για να είμαι δεμένος με τους ανθρώπους που έζησα και έτσι νιώθω πλήρης. Πολύ ωραίο και αυτό. Και εκτός αυτού, αυτό το μουσείο, δηλαδή το φωτογραφικό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε αρχιπονός σε όλο τον κόσμο. Μα είναι η παράδοση αυτό και όλο το πράγμα. Επίσης κάνω και λαογραφικό μουσείο από τα εργαλεία, αλλά μέσα στο ίντερνετ. Δηλαδή μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Και οι ονομασίες πρέπει να διασωθούν. Ναι. Γιατί τα νέα παιδιά νομίζω ότι δεν τα γνωρίζουν. Μεγάλη μου χαρά. Είναι μεγάλη μου χαρά. Βλέπαμε προχτές το τυριάχτυλο και ρωτούσα κάποιος, δεν το ξέρανε. Το τυριάχτυλο, που ξεσυρίζαμε. Ο Σακελάρης Καρανικόλας στέλνει κάποιους στίχους για τον Χρήστο Μιλωνά. Την πατρίδα μου αγαπάω, τη σημαία μας πονώ, ήρωες του 21, όσο ζω δεν σας ξεχνώ. Σας θυμάμαι και δακρύζω για την τόση λεβεντιά, πολεμήσατε με θάρρος, φέρατε τη λευτεριά. Αχ, Ελλάδα μου μεγάλη και πατρίδα μου γλυκιά, παγκοσμίως σε ζηλεύουν, γιατί έχει ομορφιά. Ευχαριστούμε πολύ. Παρασκευή Πάλαση, χαρτιά για την εκπομπή σας. Για μια άλλη φορά, υπέροχη παρέα στο πλατό. Έχουμε καταγωγή από Αρχίπολη, αν και δεν μένουμε στο χωριό, εννοείται πως αγαπάμε όλους όσους βρίσκονται εκεί και ιδιαίτερα τη θεία μας Παρασκευή Τσαγκάρη. Γελάς εσύ πιο. Έχει ωραία φωνή η Παρασκευή. Την έφερα εδώ και τραγούδησε. Να είστε όλοι καλά και να αναδεικνύετε τις παραδόσεις του χωριού μας. Ευχαριστούμε θερμά. Αλέκος Σαρής, καλησπέρα σε όλους. Είχαν κανονίσει ο πατέρας μου και ο Παναγιώτης Μιλωνάς για ένα αφιέρωμα. Ναι. Θα πήγαινα στο ψάρεμα και μετά στο σπίτι στην Κυράννα για φάγη. Αυτό θα γινόταν 26 με 27 Μαρτίου του 1995, αφού θα έψαλα μαζί στις 25. Όμως ο Θεός ήθελε κοντά τον πατέρα μου στις 4 Μαρτίου του 1995. Έχετε την αγάπη μου. Ήταν ο μεγάλος Σαρής που έψαλε στον Ευαγγελισμό. Να ζήστε να θυμάστε τον πατερούλη. Και τώρα, πατέρα Νεκτάρη. Προχώρα, εσύ κάτσε να διαβάσω, έτσι, γιατί έρχεται από Κάλυμνο το μήνυμα. Πες το. Για να σας ευθυμίσω και λίγο τώρα, έτσι που θυμήθηκα, που άκουσα και τον κύριο Σαρή. Μαγκαλιάζει στον δρόμο προχτές, έτσι, ένας αυτοκινητιστής Λεβέντης, ωραίος άνθρωπος, από την αρχαία Ολυμπία, από την Πελοπόννησο. Μου μιλάει με αγάπη, τον αγκαλιάζω και εγώ, άρε Μιλωνά Λεβέντη, μου λέει, τι να σου πω, δεν έχω λόγια, βουρκώνω τα μάτια του. Αχ, τι να σου πω, σε βλέπω κάθε Κυριακή και καμαρώνω και νιώθω την ίδια συγκίνηση όπως ένιωθα με τον πατέρα σου. Να ζήσει να τον θυμάσαι. Όχι, αδερφέ, ζει του λέω. Ζει ο μπαμπάς. Να το πω και αυτό, ξέρεις, γιατί. Μπαμπά Παναγιώτη, ακούς τώρα. Είναι 69 ετών ο μπαμπάς Μιλωνάς. Πάρτε τον Παναγιώτη, γιατί με πήρε τηλέφωνο στο κινητό. Βγήκε πολύ νέο στην τηλεόραση. Θα σας δώσω τηλέφωνο να τον κάνουμε. Όλοι νόμιζαν ότι ο μπαμπάς είναι. Πατέρα Αμφιλόχιος Ακαλέρος από Κάλυμνο, αρχιερατικός. Ναι, ναι, ναι. Πατέρα Νεκτάρη, έστερα από μια ενδιαφέρουσα αλλά πολύ κουραστική τηλεδιάσκεψη, έρχεσαι με την όμορφη εκπομπή σου και μας ξεκουράζεις ψυχήτε και σώματι. Να είσαι πολύχρονος και δυνατός. Πατέρα Αμφιλόχιέ μου, σε ευχαριστούμε. Μας ενώνεις με τα δωδεκάνησά μας και με την όμορφη Κάλυμνο όμως, την Κάλυμνο που παρακολουθεί, που είναι κοντά στις παραδόσεις μας. Λοιπόν. Για να δούμε, Κυριάκος Κωστα... μας αφήνουν, Τέλεια. Καλησπέρα σε όλους και πολλά πράγματα. Και είναι έκτακτη, φαντάζομαι ήταν και την τρίτη. Που τέλεια, είναι... πολύ το χαίρομαι. Μπράβο για αυτή την προσπάθεια να καταγράψουν τα τραγούδια του τόπου μας και ιδίως του χωριού τους. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στους συναδέλφους μουσικούς Παναγιώτη, Στελά, Νίκο Τσακάρη και Γιώργο Αντωναράκη, που πριν λίγο είχαμε 3 ώρες πρόβα μαζί για τη συναυλία αλληλεγγύης του συλλόγου. Μπράβο. Νοιάζομαι και Πράτο. Εκεί ήσασταν, γι' αυτό κουραστήκατε. Λέω και εγώ, λέω Νίκος. Από ΚΟΚ. Γιάννης Πεταλάς, καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή εκπομπή, η οποία αφιερώνει στην παράδοση της Αρχίπολης. Θυμάμαι τον εαυτό μου από παιδί τις Κυριακές να τρέχω μετά το πέρας της θείας λειτουργίας στο σπίτι να δω την εκπομπή του κυρίου Παναγιώτη Μιλωνά στην ΕΡΤ1 και γέμιζα συγκίνηση και χαρά γιατί η μουσική ως επιτοπλίστων πλάθει χαρακτήρες. Συγχαρητήρια στον κύριο Χρήστο Μιλωνά, ο οποίος συνεχίζει το πολύπλοκο έργο του πατέρα του. Και λέω εγώ συγχαρητήρια στη Σωτηρία γιατί αυτή συνεχίζει να κρατάει τον Χρήστο Μιλωνά. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να παίρνει όλα τα εύσημα ο Χρήστος Σωτηρία. Είναι άδικο αυτό. Γι' αυτό επαναφέρω στην τάξη. Πάμε, έλα Αντώνη, λέγε κάτι για να συνεχίσουμε. Πάτερ, δεν πρέπει να ξεχνάμε και έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ πέρα, αλλά θα είναι μαζί μας το Σαββάτο. Είναι ο δάσκαλος ο Γιάννης ο Διακονικόλας,
ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο για την Αρχίπολη. Είναι σπουδαίος. Πολύ, πολύ ωραίο βιβλίο. Έτοιμοι να τον βγάλουμε το Γιάννη το Διακονικόλα. Έχουμε πάρει κάποια στοιχεία και τα έχουμε βάλει μέσα στο CD. Ναι. Θέλουμε να τον είμαστε έτοιμοι να τον βγάλουμε τηλεφωνικά να μας πει κάτι. Λέγε Χριστό μου. Όμως πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ανάμεσά μας λείπει και κάποιος έτσι που ξαφνιάστηκα που δεν τον είδα. Διότι τον πετύχαινα παντού. Είναι ο άνθρωπος των εκπλήξεων, όπως λέω. Διότι στο Αφάντου πήγα σε κάθε στενό, τον πετύχαινα. Έλα, πες στον Αρχάγγελο πήγα. Τώρα. Και τώρα που ήμουν σίγουρος, ο Μίτσος του Μανιού δεν ήρθε. Πού είσαι, ρε Μιτσάρα? Γιατί πού είναι ο Μίτσος μου? Πού είναι ο Μίτσος? Τον έπιασε η μέση. Το Σαββάτο θα είναι εκεί. Νικολάκη, άτε. Πάμε σε δεύτερο τραγούδι. Θα χορέψουν τα παιδιά. Άτε, σηκωθείτε, παιδάκια. Άννα Φιλίππου, για πες μας τι θα μας πούνε τα οργανωπαίκτες μας. Σούστα, τι. Τι, ό,τι θέλουν. Προδίδικο πηδηχτό, πάμε. Πάμε λοιπόν, παιδάκια. Ετοιμαστείτε. Μπράβο στα παιδιά μας και θα παρακαλέσω, μια και ο Σάββας Φίκας επιμελείται και βλέπει πολλά πράγματα από το κοντρόλ, να πάρουμε τον Γιάννη τον Διακονικολάου. Έχει γράψει αυτό το όμορφο βιβλίο «Η Αρχίπολη της Ρόδου». Οι ρίζες της, ο τόπος της, τα μνημεία της, η λαογραφία της και τα τραγούδια της Αρχίπολης βέβαια. Λέγε, Αντώνη. Γιατί δεν το λες τόση ώρα, το Τσενγκό. Κρατάει ένα μουσείο στο σπίτι της. Ναι. Έχει γράψει μέσα σε δύο βιβλία τραγούδια, ποίηματα παλιά, τα οποία ήταν από το σχολείο μέχρι και τώρα. Από τον πατέρα της, τους θείους της και τα δικά της τα χρόνια. Και η θεία Σεβαστή πάλι το ίδιο. Όπως και η κυρία Τσαμπίγα η Κοντού, η οποία δεν είναι κοντά μας, πιστεύω να είναι κοντά μας το Σαββάτο, μας έχει δώσει και αυτή πλούσιο έργο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που τους ζήσαμε. Τους ζούμε και θα συνεχίσουμε να τους ζούμε και να μας δίνουν ακόμα παραδόσεις για το επόμενο βιβλίο και το επόμενο CD. Αντώνη. Να είναι καλά. Είσαι ένας εξαιρετικός πρόεδρος, το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα δάσκαλο τώρα. Το δάσκαλό μας, τον αγαπητό μας, τον κύριο Γιάννη Διακονικολάου, που έγραψε αυτό το όμορφο βιβλίο για την Αρχίπολη. Σε τηλεφωνική επικοινωνία θα τον έχουμε. Μας ακούτε? Σας ακούω. Χαιρόμαστε που αν και μακριά είστε κοντά μας, νοερά. Είμαι πολύ κοντά σας. Μιλάω με τον πατέρα Νεκτάριο. Βεβαίως. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εγώ το ίδιο. Πες μας, δάσκαλέ μου, γιατί οι δάσκαλοι ήταν τα παλιά χρόνια με κεφαλαίο το Δέλτα. Όχι ότι σήμερα υστερούν, αλλά νομίζω ότι οι παλαιότεροι γαλουχήθηκαν και γαλούχησαν γενναίες γενναιών. Και αυτή η πολύτιμη εμπειρία τους είναι αποτυπωμένη, όπως βλέπω, σε αυτό το βιβλίο. Και αυτό γίνεται πολύ περισσότερο σε εσάς. Γιατί η γραφίδα σας είναι αποστάλαγμα όλων των βιωμάτων της Αρχιπόλεως, έτσι.
Α, το έχετε το βιβλίο μου δηλαδή. Το έχουμε και το δείχνουμε εδώ πέρα, το βλέπουν οι τηλεθεατές μας. Αυτό με τιμά ιδιαίτερα, Πάτερ Νεκτάριε. Νόμιζα ότι δεν το έχετε, να του πω μερικά πράγματα, αλλά εσείς με προλάβατε. Εγώ θα σας πω και αυτό που λέει ο Φώτης Κόντογλου και το λέτε στον πρόλογο. Ένας λαός που έχει χάσει την παράδοσή του είναι σαν τον άνθρωπο που έχει χαμένο το μνημονικό του και που έχει πάθει αμνησία. Έτσι. Ναι. Μπορείτε πολύ σύντομα να μας κάνετε μία σκιαγράφηση, επειδή υπάρχει ο τηλεοπτικός χρόνος, με πιέζει ο αγαπητός μου ο Χρήστος ο Μιλωνάς, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για την αρχή πολύ. Με την καλή έννοια το λέω, Χρήστο. Μπορείτε λοιπόν πολύ σύντομα να μας πείτε, αν κάποιος σας ρωτούσε εκτός Ρόδου, τι σημαίνει η αρχή πολύ για εσάς, τι θα του λέγατε? Η αρχή πολύ, επειδή την έζησα σαν μικρό παιδί στο χωριό μου και ξέρω όλα αυτά τα οποία λέω στο βιβλίο, τα έζησα από πρώτο χέρι. Δηλαδή το λαογραφικό υλικό σχεδόν το έζησα μικρό παιδί. Και ξέρω ότι οι χωριανοί μου ζούσαν από τότε μέχρι σήμερα με πλούσια παράδοση και είμαι ευτυχής που ο σύλλογος εξακολουθεί, ο πολιτιστικός σύλλογος προσπαθεί με κάθε θυσία να κρατάει ζωντανή αυτή την παράδοση και μάλιστα να την ανανεώνει, όπως βλέπω και μαθαίνω, γιατί πάω τα καλοκαίρια εκεί και βλέπω ότι όχι μόνο κρατάει ζωντανή την παράδοση ο σύλλογος, ο πολιτιστικός, αλλά την ανανεώνει συνεχώς. Βέβαια, και έχουμε και νέα παιδιά εδώ. Είμαι πολύ ευτυχής, Πάτερ μου. Είμαι πολύ ευτυχής. Και σας παρακολουθούν. Άκουσε, δάσκαλε μου, τώρα τι θα γινότανε. Αν ήσουν εδώ από δίπλα, θα πηγαίναμε να φάμε τώρα έναν καπαμά, γιατί αύριο πιάνει η νηστεία. Θα προλαβαίναμε. Ο καπαμάς είναι αρχιπολενό φαγητό. Το ξέρω. Αλλά επειδή πιάνει η νηστεία, θα προλαβαίναμε σήμερα. Τώρα θα είσαι στην Αθήνα, όταν ξανάρθει πιο και είναι. Μάλιστα. Αρτήσιμη η περίοδος. Ναι, ναι, ναι. Σας έφεραν καπαμά. Θα τον έχουν κόπου να είναι, θα είναι έτοιμος. Σε λίγο. Σούμα μας έφεραν προς το παρόν. Ξέρουν από τις μανάδες τους και από τις γιαγιάδες τους και μαγειρεύουν άριστα. Πάντως βλέπω ότι στο βιβλίο μέσα έχετε πολύ ωραία πράγματα. Είναι οι παλιές συλλέξεις, είναι η αγροτική ζωή, ναι, είναι η λαϊκή θυμοσοφία, είναι οι ασχολίες των κατοίκων, η γλώσσα που πάνε να εκλείψουν όλα αυτά και καθώς βλέπουμε και τους φωνητικούς ιδιωματισμούς και όλα αυτά τα οποία γράφετε μέσα από τις παραδόσεις, μέσα από τις γιορτές, νομίζω ότι αφήνετε ένα όμορφο αποτύπωμα για τους νεότερους. Ναι, διαβάζετε ευχάριστα, αυτό μου είπαν όσοι το διάβασαν. Δηλαδή πολύ απλά δεν γιαναχτά κάποιος όταν το διαβάζει. 20 χρόνια. Και είμαι ευτυχής, γιατί φαίνεται ότι έβαλα τα θεμέλια, έβαλα ένα λιθαράκι τουλάχιστον, και συνεχίζουν οι νέοι άνθρωποι να στηρίζονται πάνω σε αυτά τα οποία έγραψα τότε. Και είμαι ευτυχής για αυτό το πράγμα. Δάσκαλέ μου, σε υπέρ ευχαριστούμε και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δοθεί δυνατότητα να παρουσιάσουμε πιο διεξοδικά αυτό το βιβλίο σου, γιατί και εμείς μέσα από τις εκπομπές μας θέλουμε να διατηρούνται τα ήθη και τα έθιμα. Θέλουμε να διατηρείτε αυτό το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα που έχουν τα χωριά μας. Γιατί έτσι καταδεικνύεται η πλούσια παράδοσή μας. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ χάρηκα που το γνώρισα, έστω και τηλεφωνικά. Και πολλά χαιρετίσματα από τον αγαπητό τον Χρήστο τον Μιλωνά. Σας αγαπούν, σας εκτιμούν και σας θαυμάζουν. Να το ξέρετε. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα και ο Χρήστος στέλνει την αγάπη του και σας ευχαριστεί θερμά. Θα τον γνωρίσω από κοντά. Περιμένω με χαρά, κύριε καθηγητά, περιμένω. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πού πάμε τώρα να μας πείτε ένα τραγούδι? Γιατί πρέπει σε λίγο να πιένε προς Αρχίπολη. Άντε. Κατευθεία. Δεν έχει εδώ πολύ σκέψη. Λέω, Παρασκευή, αυτό ήθελα να πω και το ξέχασα. Πες το... Είναι σημαντικό, μην το ξεχάσω. Χριστό μου. Λέω, του δευτερολέπτου, όταν, για να δείξω πόσο αγαπημένοι είστε στα χωριά. Όταν ήρθα στην Αρχίπολη, ένα χρόνο πριν επικοινωνούσε μαζί μου ο Σάββας ο Σφίκας, που τον υπεραγαπώ το Σάββα. Στο δεύτερο μέρος θα τον έχουμε. Ναι. Λοιπόν. Από πίσω τώρα από τα και σκηνικά. Και λέω τώρα, όταν ήρθε η ώρα να κάνω το αφιέρωμα στην Αρχάγγελο, μου λέει ο Σάββας, Χρήστο, οπωσδήποτε φροντίστε
να αναδείξετε την Τριανταφυλιά Αργυρού. Αυτό που βγήκε από εκεί δεν βγαίνει συχνά στον τόπο μας. Είναι αυτή που τραγούδησε πρώτη τον ποταμό, τον κάτω, έτσι. Και δείξαμε λοιπόν την Τριανταφυλιά την Αργυρού. Και κάναμε βεβαίως, επειδή μας ακούν αρχαγγελίτες τώρα και ξέρω ότι γελάνε γιατί τους αγαπώ ιδιαίτερος και αυτούς, ότι είπε το σενάριο. Ξέρουν αυτοί τι λέω. Κάναμε ότι είπε το σενάριο. Πάντως εδώ στο βιβλίο πρέπει να το συμπληρώσω αυτό, Χρήστο μου. Ναι. Του αγαπητού μας δασκάλου του Γιάννη του Διάκου Νικολάου. Έχει μία αφιέρωση 22 Εβδόμου του 1999 και λέει: «Στην καλή μου συνεργάτηδα Παρασκευή, με αναγρανούμε αγάπη». Κοίτα να δεις, με μπράβο Παρασκευή μου, είδες άρα, βοήθησες και εσύ πάρα πολύ. Ένα λεπτό, Μαρία Παπαδοπούλου, η πρόεδρός μας από το Μοριά. Δεν υπάρχει τηλεπάτερ, πότισε την ομάδα Σούμα να ξεκινήσουν τα τραγούδια. Φοβερή ομάδα των κυρίων της Αρχίπολης. Την καλησπέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή μας Μαρία. Ειρήνη Λομβαρδά από Ικαρία. Έχουμε και στην Ικαρία, μας παρακολουθούν στους φούρνους, στη Σάμο. Συγχαρητήρια, πατέρα Νεκτάρη, για τις ωραίες εκπομπές που μας κρατάτε συντροφιά. Θέλεις και εσύ, άμα δεις το μυστικό της μακροζωίας, μάλλον. Για πέστε το, βέβαια. Η Συνικαρία θα μας το πούνε αυτό. Σταμάτη Σαγκά, συγχαρητήρια σε εσάς, πάτε Νεκτάριε, στον κύριο Μιλωνά τον νεότερο. Και στο Σύλλογο της Αρχίπολης, θα χαρώ να τους γνωρίσω και από κοντά σε λίγες μέρες. Ο Σταμάτης είναι κάτω στο θέατρο, οπότε θα βοηθήσει εκεί. Γιάννης Χατζικέλης, καλησπέρα πάτε, την ευλογία σας. Και συνεχίζουμε. Κούρδισε Παρασκευή, τη φωνή κούρδισε τη. Και του Χριστού η χάρη που να'ναι καλοριζίκο του του γάμου το ζυμάρι μαλάμανα ανταλευρίσας κι ασύμιτο νερό σας και να'ναι καλοριζίκος ο πρώτος ζυμωτός σας να'ρθούν κοπέλες ομόρφες κι η Παναγιά να δώσει τη ζύμη που θα καμούμε γρήγορα να φουσκώσεις. Μπράβο. Παρασκευή, γι' αυτό λέμε ότι κάθε μέρα έχεις γάμωση στο σπίτι. Αφού τα τραγουδάς όλη την ώρα. Λαογραφικό. Λέγε, λέγε έτσι, Χρήστο. Έτσι μου τραγούδισε μια λατρεμένη γιαγιούλα σε άλλη περιοχή της Ελλάδος. Τη γράφουμε και μετά λέμε, ήταν το πετό ωραία. Λέμε, για να ακούσουμε, ρε παιδί μου, πώς το πει. Γιαγιά, πατάμε ρεκ και ξανακούμε το τραγούδι. Αρχίζει η γιαγιά. Ωι, μανούλα μου, κύριε Μιλουνά μου. Ωι, κύριε Μιλουνά μου, εσύ είσαι τόσο γνώστη δουλειά. Του σκότωσε κακό χρόνο να έχει το τραγούδι. Πώ τη λέω. Δεν το λέει έτσι. Α, την παλιόγρια, δεν το λέει έτσι. Ποια το λέει. Εσύ, μωρέ, τη λέω. Έτσι, να σα λέω και κανένα στην τροχιά τη παράδοση. Όχι, δεν τυχαίνει αυτό για σένα. Νικολάκη, πάμε για ένα ακόμη. Έλα για να πούμε και στα παιδιά να μα πούνε μια καληνύχτα, γιατί τα βλέπω ότι άρχισαν να νιστάζουν. Thank you.
θάλασσα την καλάνη να την έχει τόσο. Πάμε, χορεύτετε. Μπράβο. Θα την εστρώσω Μαρμαρά, να'ρθω να σ' ανταμώσω. Θα την εστρώσω Μαρμαρά, να'ρθω να σ' ανταμώσω. Μπράβο, κουκλάκια μου. Ας ήταν οριζόμενο, ας ήταν αμπορούσα. Να ήταν η θάλασσα στεριά, να την επερπατούσα. Να ήταν η θάλασσα στεριά, να την επερπατούσα. Χελιδονάκια και πουλιά που χαμηλοπετάτε. Αν δείτε την αγάπη μου να μου τη χαιρετάτε. Αν δείτε την αγάπη μου να μην τη χαιρετάτε. Σαμαϊστούλάκι μου και πάρε τη φωλή μου να πάρε και να πάρε τη φωλή μου. Τάσο. Μανώλη. Φύσα μαϊστρουλάκι μου και πάρε τη φωνή μου. Να πας στα χαιρετίσματα που στέλνω στο παιδί μου. Να πας στα χαιρετίσματα που στέλνω στο παιδί μου. Γκάρης και Γιώργος Αντοναράκης, βιολί και λαούτο. Η Ικαρία εξακολουθεί να στέλνει μηνύματα. Βασίλης Ξενάκης από Ικαρία, την πιο γλυκιά καλησπέρα στον πατέρα Νεκτάρη για τις όμορφες γεμάτες Ελλάδα, παράδοση έτσι και ορθοδοξία εκπομπές. Οφείλεται, αγαπητέ μου Βασίλη, και εδώ, στον από δίπλα μου, έτσι. Η αγάπη μας πάντα το συνοδεύει, ο Θεός να του δίνει πάντα δύναμη. Πότε αλήθεια θα τον έχουμε στην Ικαρία. Στον εξαίρετο Χρήστο Μιλωνά, θερμά συγχαρητήρια. Αγαπητέ μου κύριε Βασίλη, περιμένω, είχαμε συνεννοηθεί και με το Σεβασμιότατο και κάποια στιγμή θα το κάνουμε και εμείς. Και ο Χρήστος θα έρθει και εμείς θα έρθουμε στην Ικαρία, όχι για να μάθουμε το μυστικό της μακροζωίας μόνο, αλλά και για να καταγράψουμε τη σπουδαία παράδοσή σας. Αντεπίθεση από Αρχάγγελο, Παρασκευή. Η Βασιλεία Μοσκίου από Αρχάγγελο. Συγχαρητήρια στον πατέρα Νεκτάριο, στον Χρήστο Μιλωνά και σε όλους. Να πω όμως ότι και εμείς στον Αρχάγγελο τραγουδάμε τα τραγούδια αυτά. Και μάλιστα πιο ωραία, γιατί κάνουμε και κουλουρία μαζί. Όταν σας είπα φέτο ο Καπαμά, με ακούετε. Φταίω εγώ. Ό,τι λέει το σενάριο. Μανώλης Θεοδωράκης από Παστίδα, συγχαρητήρια στον πατέρα Νεκτάριο, στον Χρήστο Μιλωνά και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχίπολης, από την οποία έχω και εγώ μια μικρή καταγωγή. Μανώλη μου, να είσαι καλά. Μαρία Αντωνοπούλου, πολλά συγχαρητήρια για την πολύ όμορφη εκπομπή σας. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο της Αρχίπολης για την έκδοση αυτού του ψηφιακού δίσκου, γιατί συντηρεί την παράδοση της Αρχίπολης, ώστε να μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι. Συγχαρητήρια και στην άξια δασκάλα Άννα Φιλίππου. Δώστε ένα χειροκρότημα στην Άννα μας. Για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στις χορευτικές ομάδες του Συλλόγου. Όσο για τον κύριο Μιλωνά, είναι τιμή για εμάς που προβάλλει το νησί και τα χωριά μας. Και βέβαια, Μαρία Χατζηνικόλας, καλησπέρα από Αμερική, την αγάπη μου σε όλους, καλά να περνάτε. Άκης Λιλιόπουλος, χαίρετε και ευλογείτε πατέρα Νεκτάριες, θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Γιάννης Φωτάκης από Έμπονα, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Πάμε στο Ξενάκι, δώσε εκεί πέρα κατευθείαν. Ορίστε. Κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Πάμε, Παναγιώτη Στελάς.
απόψε μαυρωμάτα μου, σου χαρίσα τα νιάτα μου. Και βρεθήκα στη ξενίτια που είσαι θάλασσα πλάτια. Το φεγγαράκι ρωτήσα που θα σε προαρχοντήσα. Και μου είπε ο Αυγερίνος εκεί που φέγγει ο ουρανός. Σ' ένα γι είμαι και θα'ρθω στο στρώμα σου να κοιμηθώ. Σ' ένα γι είμαι και θα'ρθω στο στρώμα σου να κοιμηθώ. Κι άσε μάλλον σου μην τράπεις, σ' ένα γι είμαι να τους πεις. Κι άσε μάλλον σου μην τράπεις, ξένα κείμενα θυαθείς. Ξένα κείμενα τους πεις, ξένα κείμενα τους πεις. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο στα παιδιά μας, αυτή είναι η πλούσια. Γιατί παιδί είσαι και εσύ, Παναγιώτη. Άντε Μανολάκη, έλα για να πάμε σε διάλειμμα. Έλα, πες και εσύ, άντε, ό,τι θέλεις. Στο παγκέστο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς. Στο παγκέστο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς. Ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαβεί. Ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαβεί. Κι αν σε πάρει που σε πάρει κάτω στα βαθιά νερά, κι αν σε πάρει που σε πάρει κάτω στα βαθιά νερά. Κάνω το κορμί μου βάρκα και τα χέρια μου κουπιά. Κάνω το κορμί και τα χέρια μου πια. Μανώλης Κατζησάβας, λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε, Τάσο λέγε. Έναν του γάμο θα πούμε. Ε, άντε, Τάσο. Έναν του γάμο θα πούμε.
Στο δεύτερο, θα είσαι εδώ. Αφού θα είσαι εδώ, φέρε και σούμα, μην το ξεχάσεις. Γιάννη, πάρε το μικρόφωνο και στείλε στη γιαγιά. Σηκωθείτε πάνω τώρα, σηκωθείτε πάνω. Βλέπει εκεί το Βασίλη και λέει πού θα στείλεις χαιρετίσματα. Γιάννης Χρυσανθόπουλος. Καληνύχτα σας και χαιρετίσματα στη γιαγιά, στον παππού και σε όλη την οικογένεια. Άντε, καλό βράδυ. Μπράβο, Γιάννη. Καληνύχτα σας, χαιρετίσματα στην οικογένειά μου και σε όλο το χωριό. Μπράβο, Μιχαλάκη. Καληνύχτα σας σε όλους και σε όλο το χωριό. Νεκταρία, αφαίρεσαι γλυκά την άλλη φορά, που γιορτάζεσαι, Μπράβο. Έλα, Σταμαντία. Καληνύχτα σας. Να είσαι καλά, και εσύ. Τι, για ύπνο πάτε τώρα όλοι, Καληνύχτα σας. Βασίλη, το μαλλί είναι ωραίο πάντως. Έβαλε ζελέ. Καληνύχτα σας. Επείτε για τίποτα άλλο, δά. Μόνο καληνύχτα. Έλα, Δημητρά. Καληνύχτα. Σταμάτη, τι άλλο. Καληνύχτα. Κανένα αρχιπολενό, τίποτα. Τίποτα. Η εκκλησία ποια είναι στην Αρχίπολη. Άγιος Δημήτρης. Μπράβο. Ο πολιτιστικός σύλλογος πώς λέγεται. Άγιος Μινάς. Μπράβο, Σταμάτη. Συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο. Να δώσουμε τώρα το μικρόφωνο. Δώσε το μικρόφωνο στην Εκατερίνη Καλιοτζή, επειδή δεν ντρέπεται. Ντρέπεσαι, δεν ντρέπεσαι. Τώρα πήρε. Έλα, δώσε το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα παιδιά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίοι. Εξαιρετικοί. Πολύ όμορφα. Τι θα κάνεις τώρα, και εσύ φεύγεις. Δεν ξέρω. Κάτσε. Άρεσε, θα ό,τι μου πούνε. Ό,τι μου πούνε. Λοιπόν, παιδάκια, ένα χειροκρότημα θα σας δώσουμε. Βγείτε έξω. Και θα μας ξανάρθετε, έτσι. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, το πρώτο μέρος προσπαθήσαμε, γιατί είναι μεγάλη και πλούσια η παράδοση της Αρχιπόλεως, να καταγράψουμε απλά κάποια από τα ήθη και τα έθιμα, από τα τραγούδια, να γευθούμε τα όμορφα καλούδια που μας έκαναν εδώ οι κυρίες, να πούμε ότι θα γίνει η παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου «Τα Αρχιπολενά, τραγούδια και σκοπή» το Σάββατο. Το Σάββατο στις 7 που... το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Τα μάθες όλα. Λοιπόν, κοντά το μικρόφωνο και στείλε χαιρετίσματα τώρα. Κράτα τη στο Παρασκευή. Λέει, πες κάτι σε όλους τους αρχιπολενούς. Πες κάτι. Τι να πω. Στην Αρχίπολη όλη, στον Πάτερ Ευάγγελο. Στον Δεσπότη που είχετε, τον Κύριλο. Τον Άγιο Ολύμπου, ο Θεοφιλέστατος. Στείλε του χαιρετίσματα. Τα χαιρετίσματα μου, σε όλους. Α, μπράβο. Φοριανούς όλους. Έλα, Μανολάκη. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο και όλους εδώ πέρα που βρισκόμαστε και όλους τους χωριανούς λόγω του ότι πρέπει να πάω στη δουλειά. Δουλεύω, πρέπει να φύγω. Χίλια συγγνώμη. Καλή σας νύχτα από μένα. Καλή δύναμη σε όλους, Μανώλη μου. Λέγε, Χρήστο. Τι λέμε. Στην παράδοσή μας τι λέμε. Σηκώτε για να φύγουμε να μην μας βαρεθούνε. Τις γειτονιάς οι όμορφες θέλουν να κοιμηθούν. Δεν κοιμούνται αυτές. Δεν κοιμόμαστε. Αλλά θα πάνε σπίτι να δουν το β' μέρος. Υπάρχει ένα μοναστήρι που λέει είναι η μονή των ακοιμήτων. Λοιπόν, αγαπητοί μας τηλεθεατές, έκτακτη εκπομπή μας σήμερα, 5η 14 Νοεμβρίου. Σε λίγο θα πάμε και Παρασκευή, γιατί θα κάνουμε το θαύμα μας. Είναι 10 η ώρα. Αποκλείεται να μην τελειώσουμε μετά τις 12. Αποκλείεται να τελειώσουμε πριν τις 12, μάλλον μετά τις 12 θα τελειώσουμε. Έχουμε και δεύτερο μέρος, η Αρχίπολη λοιπόν στο προσκήνιο, σε αυτή την παρουσίαση που θα γίνει το Σάββατο, τα Αρχιπολενά, και εμείς παρουσιάζουμε ήθη έθιμα παραδόσεις από αυτό το όμορφο και πλούσιο χωριό, όπως θα καταγράψουμε και τα άλλα χωριά της Ρόδου, γιατί κάθε χωριό έχει τις ομορφιές του, έχει τα ήθη και τα έθιμά του, έχει τα φαγητά του, έχει τους κατοίκους του που το ομορφαίνουν ακόμη περισσότερο. Περνάμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Και σε λίγο εδώ κοντά με τον αγαπητό μου φίλο τον Χρήστο τον Μιλωνά και με την παρέα μας και με άλλους εκλεκτούς από το Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχιπόλεως Άγιος Μινάς. Και εσείς θα παραμείνετε πρόεδρε, έτσι. Και ο Αντώνης. Ωραία. Και η μουσική μας. Και το λαερμενάκι μου ο Γιώργος Αντωναράκης. Δεν μου λες. Θα πεις. Όχι. Τα καλωρίζικα στον αδερφό σου που τον επαντρέψαμε την Κυριακή ή στο δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και επανερχόμεθα σε λίγο. Okay.
Τα μικρούλια μου, μωρέ. Πώς μπορεί να μην είσαι χαρούμενος όταν βλέπεις αυτή την εικόνα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στο πρόγραμμά μας. Η αρχίπολη της Ρόδου απέχει από το κέντρο του νησιού 33 χιλιόμετρα από την πλευρά του Φαλιρακίου και των Κολυμπίων και 45 περίπου χιλιόμετρα από την πλευρά του αεροδρομίου Διαγόρας. Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 196 μέτρων και είναι καταπράσινο και γεμάτο από πεύκα και κυπαρίσια σε συνδυασμό με τα άφθονα και γάργαρα νερά του ποταμού Λουτάνη που έχει τις πηγές του στα βουνά της Αρχίπολης. Ερχόμενος ο επισκέπτης από την πλευρά του Φαλιρακίου και των Κολυμπίων θα βρεθεί μπροστά σε ένα από τα ομορφότερα και εντυπωσιακότερα τοπία της Ρόδου, στο Κρυονέρι, όπου βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου. Μάλιστα, η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς είναι ένας υπεραιωνόβιος πλάτανος τεραστίων διαστάσεων και τρεις πανέμορφες βρύσες που χειμώνα-καλοκαίρι περιμένουν να δροσίσουν τους περαστικούς που σταματάνε για να ξαποστάσουν και να θαυμάσουν το τοπίο.
Περνώντας πλέον το Κρυονέρι, ο επισκέπτης συναντά τα πρώτα σπίτια της Αρχίπολης και το υπερσύγχρονο γήπεδο του χωριού που θα το ζήλευαν μέχρι και επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου. Πριν όμως φτάσουμε στη σημερινή Αρχίπολη, αξίζει για λίγο να αναφερθούμε στην Αρχαία. Η Αρχαία Αρχίπολη βρισκόταν σε ένα θαυμάσιο οροπέδιο ανάμεσα στα βουνά Μακρόγιανου, Αξιντές και Γιάμπελο. Ερείπια πολλών παλαιών σπιτιών καθώς και χριστιανικών εκκλησιών μαρτυρούν ότι εκεί ψηλά βρισκόταν αρχικά το χωριό, υπό τον φόβο ασφαλώς των κατοίκων του για να προφυλαχθούν από επιδρομές πειρατών και ληστών. Με τα χρόνια, οι κάτοικοι του χωριού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τα κάτω, χτίζοντας αμφιθεατρικά τα σπίτια τους στους πρόποδες ενός κατάφυτου από πεύκα και κυπαρίσια βουνού και λίγο αργότερα κατέβηκαν ακόμα πιο χαμηλά στη θέση που βρίσκεται τώρα το χωριό, που στην ουσία έχει απλωθεί σε μια τεράστια έκταση και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Σήμερα λοιπόν η Αρχίπολη αποτελείται από 700 περίπου μόνιμους κατοίκους που ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και πλέον με τον τουρισμό που ευδοκιμεί τα τελευταία χρόνια για τα καλά σε ολόκληρο το νησί. Από τη συναναστροφή μαζί τους εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι είναι ζεστοί, εγκάρδιοι, φιλόξενοι και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους και κυρίως συντηρούν με σεβασμό την πολιτιστική κληρονομιά την οποία αγωνίζονται να κρατήσουν γνήσια και ανώθευτη, ξεκινώντας από τη διάλεκτό τους που είναι η αρχαία δωρική μέχρι και την πλούσια μουσικοχορευτική τους παράδοση που εκπροσωπείται επάξια από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού Άγιος Μινάς, που πήρε το όνομά του από το εκκλησάκι του Αγίου Μινά που βρίσκεται στη θέση Πατέλια. Ένας Άγιος ιδιαίτερα αγαπητός στο χωριό, αφού οι κάτοικοί του τον είχαν ως προστάτη των παιδιών και για πολλά χρόνια πήγαιναν εκεί οι μανάδες της Αρχίπολης τα μικρά παιδιά τους όταν αρρώστεναν, με την βαθιά πίστη ότι το παιδί τους θα γίνει καλά. Κορυφαία στιγμή για το χωριό είναι ασφαλώς η γιορτή και το έθιμο των Λουκουμάδων και της Τηγανίτας, που με μεγάλη επιτυχία διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια από το σύλλογο του χωριού. Μάλιστα, η φετινή εορτή, σε συνδυασμό με τη σπουδαία διάκριση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το έτος 2019, στάθηκαν ως αφορμή να αποδεχτούμε με χαρά την ιδιαιτέρως τιμητική πρόσκληση για την από τόπο σε τόπο γνωριμία μας με το χωριό και τους αρχιπολενούς. Ήταν όλοι τους εκεί. Από τις γυναίκες του χωριού, που είναι η ψυχή και η δύναμή του, τον πρόεδρο Αντώνη Καραγιάννη και τα μέλη του συλλόγου και όλες τις αγνές μορφές και φυσιογνωμίες του χωριού, που όπως σε κάθε τόπο, έτσι και εδώ έχουν τα δικά τους παρατσούκλια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, όπως για παράδειγμα ο περίφημος Μίτσος του Μανιού, ο γλετζές, να το πούμε έτσι απλά, της τοπικής κοινωνίας, που στο πρόσωπό του διακρίνει εύκολα κανείς την αγνότητα της αρχιπολενής ψυχής και πάει λέγοντας. Τέσσερα.
βρίσκω και παντρεμένες βρίσκω και λέτες. Σιγάνα και μπάσα, μπάσα, πολλές όμορφες έγιασα. Δεύτερο μέρος εκπομπής μας, αγαπητοί μας τηλεθεατές, αυτή την έκτακτη εκπομπή πρόσωπο προς πρόσωπο παρουσιάζουμε την πλούσια παράδοση της Αρχιπόλεως. Τα μηνύματα εξακολουθούν να έρχονται. Ιωάννης Διακοπαρασκευάς, αδελφός του αείμνηστου Παπαστάτη από τον Άγιο Ισίδωρο, από Αμερική. Πάτε Νεκτάριε, ευχαριστούμε για την ψυχαγωγία που μας χαρίζεις εδώ στην Αμερική. Και η Ειρήνη Μιχαηλίδη από Μελβούρνη, θερμά συγχαρητήρια. Μαρία Παπαντονίου, καλησπέρα Πάτερ, συγχαρητήρια στο Σύλλογο της Αρχίπολης που κρατάει τις παραδόσεις μας και στον κύριο Μιλωνά, ήταν η ωραιότερη έκπληξη, την αγάπη μου στους γιους μου Γιώργο και Μιχάλη. Να σου ζήσει Μαρία μου το αντρόγινο. Άννα Καβάσιλα, καλησπέρα Πατέρα Νεκτάριε, να είστε πάντα καλά, ευχαριστούμε για τις ωραίες εκπομπές σας. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Ο Γιάννης Φωτάκης θέλει κάποια στιγμή, Χρήστο, να πάμε στον Έμπονα, λέει, να παρουσιάσουμε εκεί. Τα ήθη και τα έθιμα. Συγχαρητήρια στην Αρχίπολη και στον Πολιτιστικό Σύλλογο για την όμορφη εκπομπή την οποία μας παρουσιάζουν. Και εδώ στο δεύτερο μέρος έχει αλλάξει λίγο η σύνθεση της ομάδας και της παρέας μας. Παρασκευή ο Παπανθήμου, σταθερή αξία, εξακολουθεί να είναι εδώ. Ο Τάσος Μακρύς έκανε, πώς το λέμε, έκανε μεταπίδηση, εισπίδηση σε άλλη περιοχή. Είναι κοντά στην αδερφή. Και καλησπερίζουμε εδώ σε μικρόφωνο στη Δήμητρα τη Χατζηγεωργίου. Δήμητρα, καλησπέρα. Αρχιπολενά θα μιλάτε όλοι, έτσι. Γνώριμα καλησπέρα. Και στα τραούδια Αρχιπολενά μιλάμε. Άμπραβο. Καλά κάνεις και διευκρινίζει την κατάσταση, Τάσο. Γεια σου, Σάβενα, λέει. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις. Καλά, ευχαριστώ. Γιατί. Είναι η Σφίκαινα. Μάλιστα. Έπρεπε να το πεις εσύ γι' αυτό. Καλησπέρα σε εσάς. Χωρεσιά, ωραία, ε! Τηλεθεατές μας. Μπράβο. Χρυσούλα Κωστομήρια από δίπλα. Ναι. Και από μένα, καλησπέρα σας σε όλους. Να είσαι καλά. Χριστίνα, έχεις τι πολλές. Λέει η Αρχιπολή, πώς περνάτε τώρα αυτόν τον καιρό? Καλά. Όλα καλά. Οι παλιές γυναίκες σας λένε ιστορίες. Ναι, μας λένε. Φαγιά. Φαγητά, ναι. Πάντα. Φτιάχνετε. Πάντα φτιάχνανε. Τώρα σιγά σιγά τα κόψανε. Τα νέα παιδιά. Όχι και τόσο. Όχι και τόσο. Οι μητέρες πάντα. Είναι τα γνωστά fast food. Ναι, ναι. Κυριακή Λυριστή από δίπλα. Καλησπέρα σας. Πώς πάμε? Μια χαρά. Μένετε μόνιμα στην Αρχίπολη, ναι, στη, ναι, Ρόδο. Μόνιμα, μόνιμα Αρχίπολη. Πολύ ωραία. Κρατάτε λοιπόν γερά το χωριό, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί τα νέα άτομα δίνουν άλλη πνοή και ζωή. Σίγουρα. Κύπουλας Αντώνης. Ο Μιχάλης, τι σου γίνεται, καλησπέρα, ο πρωτοχορευτής? Οι πατεράδες μας έτυχε να είναι αδέρφια. Άρα αξάδες είστε, αξάδες. Πρώτα, ναι, πρώτα. Πρώτα. Και εσύ η χορευτής, καλώς. Και η Μανούλα καλώς. Που ήταν, που ήταν εδώ. Πριν. Ναι, πριν η Μανούλα. Πίστευτη. Σεβαστή εκεί... που ήταν εδώ η μάνα. Τη Σεβαστή λένε τα δίστηκα, αν της έδινε τη σούμα θα συνεχίζει ακόμα. Ναι, αφού δεν έρθει, τη λέω κάτσε. Όχι, θα έρθω, πρέπει να έρθω. Πρέπει. Για πες μας λίγο, γιατί σου κλέψαμε λίγο από το πλούσιο αρχείο σου, αυτό που παρουσίασες για την Αρχίπολη. Πολλοί συντελεστές που βοήθησαν και βοηθούν. Ναι, θέλω να πω ότι όντως η εκπομπή της Αρχίπολης και των υπολείπων εννοείται χωριών ήταν από τις πλέον πετυχημένες. Αφού μιλάμε έτσι για την Αρχίπολη, να πω ότι όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα εδώ βγήκε μέσα από την τηλεόραση. Αυτή η αγάπη που έχουν στο χωριό ένας για τον άλλον, αυτό το δέσιμο που υπάρχει, βγήκε, φάνηκε και νομίζω ήταν και η αιτία που η εκπομπή, ας πούμε, σημείωσε πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Και για μένα ήταν αυτό, έτσι, αν το θέλετε, μια πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Ωστόσο, εδώ είστε τυχεροί στο νησί, γιατί στηρίζει πολύ η περιφέρεια αυτές τις πρωτοβουλίες, έτσι. Η εκπομπή στην Αρχίπολη είχε γίνει τότε ως συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως και ένα σωρό άλλες εκπομπές που έχουμε κάνει αυτήν την περίοδο, Πατέρα Νεκτάριε. Ο περιφερειάρχης μας λοιπόν, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο αγαπητός μου φίλος, ο Κάλιστος, ο Διακογεωργίου. Ο οποίος Κάλιστος είναι, έτσι όπως τον λέει, προσωποποίηση του πολιτισμού πλέον εδώ. Έτσι είναι, δίνει πολύ μεγάλο αγώνα ο Κάλιστος Διακογεωργίου. Και το τονίζω αυτό για να μην παραξηγηθώ.
Δεν θωρακιζόμαστε στη δραματική μοναξιά των κομματικών εντάξεων. Όχι, βέβαια. Απλά πάντοτε μιλάμε. Το καλό πρέπει να λέγεται από όπου και προέρχεται, έτσι. Όντως είναι πολύ δυναμική η παρουσία. Και οι μονάδες πολλές φορές κάνουν τη διαφορά. Οι μονάδες κάνουν τη διαφορά. Βεβαίως στην Αρχίπολη μας στήριξε πολύ ο Φιλίμωνας ο Ζανετίδης, την αγάπη μου, και τις υπόλοιπες εκπομπές τώρα που έχουμε κάνει, δηλαδή το αφιέρωμα στο Αφάντου, στην Τύλο, στη Σίμη, έπεται και συνέχεια. Το Φιλιμονιό μου μας παρακολουθεί πάντα. Φιλίμωνά μου, να είσαι καλά. Έγιναν με την ευγενική φροντίδα του κάλλιστου του Διάκο Γεωργίου. Πολύ ωραία. Χαιρετίσματα σε όλους και την αγάπη μας. Πάμε από δίπλα, Δημήτρη. Θα κάνεις δευτερολογία. Μίλα. Χωρίς μικρόφωνο αποκλείεται. Εγώ ήθελα να πω για τις 16 του μήνα. Να καλέσεις τον κόσμο, ναι. Δηλαδή. Ναι, καλούμε όλους τους άλλους, αλλά πρέπει πρώτα να έρθουν οι Αρχιπολενοί για να τιμήσουν αυτή τη δουλειά. Πόσοι περίπου είναι στην Αρχίπολη οι μόνιμοι κάτοικοι? Είμαστε γύρω στα 500 άτομα. 450. Μπράβο. Μεγάλο χωριό, ε. Έχουμε και αρκετούς στη Ρόδο. Να έρθουν λοιπόν και από τη Ρόδο να τιμήσουν και το χωριό τους και αυτή την όμορφη παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου που θα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Νικολίτσα Καλιοντζή. Γεια σου, Λίνα. Στην ίδια θέση ήσουν και την άλλη φορά? Όχι, ήμουν μια θέση πιο κάτω. Σου την πήρε ο Αντώνης. Ο Αντώνης ήταν από εδώ. Τι κάνει, καλά είσαι? Καλά είμαι, εσείς? Πώς πάμε, τι λέει εκεί ο σύλλογος? Ο σύλλογος προσπαθεί για το καλύτερο. Δεν ξέρω βέβαια αν τα καταφέρνουμε. Αυτό θα δείξει στην πορεία βέβαια. Κατά πόσο καλά το πήγαμε στην όλη διαδικασία, όχι μόνο αυτή. Δράσεις θα μπορούσες να μας πεις πολύ σύντομα? Ποιες είναι κάποιες από τις δράσεις του συλλόγου σας? Είναι πολλές, εντάξει. Εννοείται και από τα ΚΕΚ γεννηματά. Βεβαίως. Αυτό ήθελα να μας πεις. Γιατί γίνεται και αυτή η σπουδαία δουλειά εκεί. Ναι, συνεχίζουμε. Κέντημα. Και κέντημα και πλέξιμο και κόσμημα και αγιογραφία. Μπράβο. Ξεχνάω. Και ξένες γλώσσες είχαμε και πληροφορική και λίγο απ' όλα είχαμε. Σεμινάρια. Πολύ ωραία. Και σεμινάρια. Σεμινάρια μαλλιώ. Έχουμε λίγο απ' όλα. Έχουμε λίγο απ' όλα. Καλό είναι αυτό, γιατί κρατάτε ζωντανά τα χωριά. Εννοείται. Και υπάρχει αυτή η ζωντανιά, γιατί συνήθως τους χειμερινούς μήνες που είναι δύσκολα τα πράγματα πρέπει κάτι να έχουν για να ασχολούνται από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Είναι αλήθεια αυτό. Έχετε πολύ το δίκιο. Δεν είμαστε ιδιαίτερα μεγάλο χωριό, αλλά προσπαθούμε. Είναι οι κυρίες μαζεμένες, προσπαθούν να είναι κοντά στον πολιτιστικό, όχι μόνο στα ΚΕΚ γεννήματά, που η κάθε μία μπορεί να είναι γραμμένη και σε 2-3 από τα τμήματα από αυτά που έχουμε. Εκτός αυτού όμως, είμαστε από τους τυχερούς, γιατί έχουμε έναν Σφίκα, έχουμε τον Καραγιάννη. Δεν δαγκώνει όμως. Ο Σφίκας δεν δαγκώνει. Προσφέρει μόνο. Τρέχει ανελιπώς, έχει τις υποχρεώσεις τις δικές του, παρόλα αυτά. Και η αμόλυβδη. Ναι. Μην το φοβάσαι. Ναι, μέσα σε όλα. Καμαρώνουμε που τον έχουμε, τον πήραμε από τις Πολωνιάτες. Ήταν αρχιπολενός, αλλά μας δεν είχαν πάρει. Ασόψετε και η Δημητρούλα όμως. Φυσικά. Είναι ευλογία. Ήταν το αμέσως επόμενο που θα έλεγα. Μπράβο. Δυναμική Δημητρά. Και ο Σάββας δυναμικός. Ναι, είναι, όχι, δεν φοβόμαστε τίποτα από τη στιγμή. Πάντως σε αφοπλίζει και δεν μπορείς να του χαλάσεις χατήρι. Όχι. Αντώνη. Όχι. Δευτερολογία εδώ γρήγορα. Έχεις όραμα φαντενό στην Αρχίπολη, έτσι. Είμαι ερωτικός μετανάστης. Αντώνη, το CD έγινε με την ευγενική φροντίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυτό ήθελα να πω. Ήταν τότε ο Νεκτάριος, έτσι. Ο αγαπητός μας. Του φίλου μου. Ήταν από το Υπουργείο. Να το ευχηθούμε και σιδερένιος. Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την περιφέρεια που πάντα είναι δίπλα μας. Πάντα, σε ό,τι και να κάνει ο Συλλόγος είναι δίπλα μας. Ευχαριστούμε και τον Δήμο Ρόδου, ο οποίος και αυτός βοηθάει. Και όλους τους τοπικούς φορείς που ανήκουν στο χωριό. Είτε αυτό λέγεται υπό η αθλητική ομάδα, είτε η εκκλησιαστική επιτροπή. Πώς πάει ο Εθνικός Αρχιπόλεως? Πολύ καλά, πολύ καλά. Το γήπεδο πάντως είναι Μαρακανά, θα λέγαμε. Μαρακανά, έτσι, πρότυπο. Πρότυπο. Εγώ από τη θέση μου, επειδή ήμουν σχεδόν 5 χρόνια στο Σύλλογο ως πρόεδρος και είμαι και στο Συμβούλιο ακόμα μέσα και ως κοινοτάρχης τώρα, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους κατοίκους του χωριού και ιδιαίτερως στις γυναίκες με τα παιδιά και κυρίως τώρα τελευταία τους άντρες που είναι κοντά μας και βοηθάνε να αναγεννηθεί η παράδοση του χωριού, να συνεχιστεί και να μαθαίνουν και τα μικρά παιδιά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Σάββατο Σφίκα, που ήταν από τους ανθρώπους που με έπιασαν από το χεράκι σαν μικρό παιδί. Εγώ δεν γνώριζα ούτε από παραδόσεις, ούτε από πολιτιστικούς συλλόγους, ούτε από οργανώσεις, τίποτα. Ήταν αυτός.
Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ήταν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά που με έπιασε από το χεράκι και μου λέει: έλα εδώ, θα σε βοηθήσω. Θα κάνουμε την αρχίπολη Τέξας. Μπράβο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέξας, πολύ μάλιστα. Να είναι καλά. Βρήκα ένα Πολωνιάτη προχτές και μου λέει: μας πήρατε, λέει, το Σφίκα. Λέω: δικός μας ήταν. Δικός μας είναι. Ο Σφίκας είναι λοιπόν για τον Απολλώνα και της Αρχίπολης. Είναι η κινητήριος δύναμη. Χρειάζεται μυαλό και να βλέπεις μπροστά για να πας μπροστά. Και αυτοί οι άνθρωποι είδαν μπροστά και πήγε ο σύλλογος μπροστά. Δήμητρα. Πολύ σωστά. Εντάξει. Κοκκινίζει ο άντρας σου, δεν τον είχα δει. Όχι, άστονα, γιατί σε λίγο θα μας πει. Δώσε εσύ 30 φιλιά την Καραθανάση. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να μας καλέσετε πάλι να παρουσιάσουμε το χωριό μας. Το χωριό που είναι μικρό, αλλά πιστεύω τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλο έργο, είτε πολιτιστικά, είτε για τους ανθρώπους του χωριού, πράγματα που μπορούν να κάνουν μέσα στο χωριό τους και να κρατήσουμε και τις παραδόσεις μας. Και τα μικρά παιδιά βασικό να ξεκινήσουν να είναι πιο κοντά και στους μεγάλους για να μαθαίνουν. Πολύ ωραία. Άννα! Τι να πω πάλι εγώ. Δώσε στο Σφίκα, κάνε ερώτηση στο Σφίκα τώρα. Καλώς το Σαββί μου. Λοιπόν, Σάβα, συγνώμη, έχεις 5 λεπτά και 60 δευτερόλεπτα. Σάβα. Όχι, αυτά για που... να μιλήσεις και να πεις που πρέπει να ό,τι νιώθεις. Ο ξινούστατος, έτσι, θα τον ακούσεις. Για να δούμε. Που πρέπει να υποθούν για τη γιορτή και για την παρουσίαση του συνδύματος. Έχουμε και τη γιορτή Λουκουμάδων. Μπράβο, ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου είναι ότι εάν δεν υπήρχε υλικό, δεν θα μπορούσε να βγει έξω. Οπότε το βασικότερο είναι ότι υπήρχε το υλικό στην αρχή. Λουκουμάδες δηλαδή. Γενικά, υλικό, υλικό πολιτισμού. Πολιτισμού ήταν λίγο, απλά ήθελε κάποιους ανθρώπους να το βγάλουν προς τα έξω. Εγώ προσωπικά... Κινητήριος μοχλός. Δεν θεωρώ ότι... Εντάξει, μπορεί να είμαι στη ζωή μου έτσι. Δεν θεωρώ ότι κάναμε κάτι το σπουδαίο. Απλά κάναμε τα αυτονόητα. Γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτιστικοί συλλόγοι. Πάντως, δεν πρέπει οι πολιτιστικοί σύλλογοι να αναλύσκονται μόνο σε μία κοπή βασιλόπιτας. Έχουν πεδίο δράσης λαμπρό. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Ορίζοντες μεγάλους, να βοηθήσουν τα χωριά, να δώσουν ζωντάνια στα χωριά. Αυτό λοιπόν που καταφέραμε στον πολιτιστικό σύλλογο της Αρχίπολης είναι ότι καταρχήν γίναμε μια καλή παρέα. Οι παρέες στην Ελλάδα φτιάχνουν πράγματα. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν που καταφέραμε είναι ουσιαστικά αυτό που υπήρχε και απλά δεν είχε βγει στην επιφάνεια να καταφέρουμε σιγά σιγά να πείσουμε τον κόσμο να το βγάλει. Ήταν λίγο κουμπωμένος ο κόσμος στην Αρχίπολη. Δόξα τω Θεώ το στήριξε. Απλά δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι κάτι... Κάναμε αυτό που πρέπει να κάνει ένας πολιτιστικός σύλλογος. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Και για να το καλαμπορήσουμε και να πάμε στα σοβαρά στο τέλος τη δευτερολογία μου, επειδή με βλέπουν... Να ευχαριστήσω και στη δουλειά μου στο Φωτούλη στην Αρχάγγελο που μου έδωσε ρεπό άνθρωπος και ήρθα σήμερα. Αυτό είναι. Ειρήνη Καραθανάση, είπαμε από Αρχίπολη. Συγχαρητήρια στο σταθμό, στον πατέρα Νεκτάρη, στον κύριο Μιλωνά και σε όλη την παρέα. Ελισέου Σταματία από Σάμο. Συγχαρητήρια και χρόνια πολλά στον πατέρα Νεκτάρη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που βλέπουμε τον Χρήστο Μιλωνά. Συγχαρητήρια και στο σύλλογο. Σας ευχαριστούμε που μας κρατάτε συντροφιά. Λέγε Χρήστο. Σαμιώτικο είναι το νερό, Σαμιώτη και Κυβρίση πέστη που πάει να γιομίσει κοπέλα. Τώρα να ακούσει τι λέει ο Παναγιώτης Μιλωνάς. Σας βλέπει και ρωτάει, θα τον αφήσετε λέει να κοιμηθεί. Αγρυπνία, Παναγιώτη μου, σήμερα. Μεσονυχτική θεία λειτουργία. Γεια σου, άρχοντα. Λοιπόν, λέγε Σάβα, πάρε το μικρόφωνο εκεί και συνέχισε. Είπαμε ότι 5 λεπτά θα μιλάς. Στα 2 σταμάτηξες. Αυτά που έπρεπε να πω. Πες μας για δράσεις. Δράσεις. Παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου το Σάββατο. Αυτές που θα γίνουν, όχι ναι. Αυτές που γίνονται. Όχι, αυτές που θα γίνουν. Ωραία, ωραία. Το Σαββάτο έχουμε την παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου, ο οποίος έγινε με την συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας μέσω της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού τότε του Νεκτάριου του Σαντορινιού. Μάλιστα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο υπήρχε. Πήραμε τη βασική ύλη από το βιβλίο του δασκάλου. Από εκεί και πέρα το βιβλίο μπορεί να σου δώσει το στίχο. Έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή να φτάσουμε και στη μελωδία. Η μελωδία λοιπόν ήταν πάρα πολύ απλό παράμα να πάμε σε αυτούς που το βιώσανε. Αυτοί που βιώσαν λοιπόν, αυτοί που βιώσαν όλη αυτή τη μουσική παράδοση του χωρίου, σε αυτούς έπρεπε να απευθυνθούμε και να συλλέξουμε και άλλα πράγματα τα οποία θα προσθέτανε πάνω σε αυτά που είχε γραμμένα στο βιβλίο το δάσκαλος. Το καταφέραμε πηγαίνοντας στις γυναίκες του χωριού, κυρίως. Δύναμη οι γυναίκες.
Σε κάθε χωριό είναι δύναμη. Αλλά και από πλευράς μουσικής, ωραίες φωνές. Δόξα τω Θεώ. Έτυχε. Αλλά δεν μας ενδιέφερε σε πρώτη φάση, Πάτερ, το αν ήταν καλή φωνές ή όχι. Εμείς θέλαμε να βγάλουμε βιωματικό CD. Τι πιο απλό να παίρναμε δύο καλλιτέχνες και να βγάζαμε και να λέγαμε. Αυτό που λέγαμε στο πρώτο. Τι θα πετυχαίνατε, τίποτα. Εμείς δεν θα μένε κάτι. Να βγει από τους ανθρώπους που το ζούσαν και το πήρανε και μας το μεταφέρανε στην καθημερινότητά τους. Απαράλληλα αυτό και χωρίς αυτό το πραγματάκι και καταφέραμε να κάνουμε, το ξέρω και βγήκε. Δεν ξεκίνησε έτσι. Δεν χτύπησαμε μόνο πόρτα-πόρτα. Δηλαδή ξεκίνησε περίπου 2,5 χρόνια, μας πήρε μόνο η έρευνα. Να είναι καλά το παλικάρι, ο Μανώλης ο Καρπάθης έχει έρθει στο χωριό 3 φορές για να Μανώλης το καταφέρει. Ο Μανώλης είναι πολύ καλό παιδί και σπουδαίος καλλιτέχνης, παραδοσιακός, όπως είπαμε. Να σας πω κάτι, να μιλήσουμε και με τα νέα δεδομένα. Έγινε οντισιόν, δηλαδή στο πρώτο μάζι με έρθανε περίπου 20 ανθρώποι, οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο στο δεύτερο ήρθαν πιο λίγοι και στο τρίτο ήρθαν αυτοί που καταλήξαμε να κάνουμε το CD. Δόξα τω Θεώ, το θεωρώ πετυχημένο. Βέβαια, υπάρχει ακόμα αρκετό υλικό. Απλά έχουμε αποφασίσει σαν σύλλογος, επειδή έχουμε εγκριθεί από το Λίντερ, στηριζόμενοι πάνω στη μουσική, από αυτό που έχουμε ακόμα σαν υλικό, αντί να πάμε καθαρά σε μουσικό ψηφιακό δίσκο, να πάμε σε έναν οπτικοακουστικό, τον οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα το υλοποιήσει ο Χρήστος, οπτικοακουστικό δίσκο, ο οποίος θα έχει μέσα αναφορές στη μουσική παράδοση της Αρχίπολης, στη συνέχεια της, και αυτά που πρέπει να δείξουμε πλέον σαν εικόνα του τι εστί Αρχίπολη, και κατά πάσα πιθανότητα δίσκο, κατά πάσα πιθανότητα Χρήστο, θα το κάνουμε δίγλωσσο. Βέβαια, ό,τι θέλει. Τώρα θα ακούσουμε δίγλωσση ερμηνεία από έναν άλλο άνθρωπο τηλεφωνικά. Παναγιώτης Μιλωνάς, στο τηλέφωνο μας. Εάν δεν δώσετε χαιρετήματα στην ύφη σας, θα σας κόψω. Ορίστε. Εάν δεν στείλετε χαιρετήματα πρώτα στην ύφη σας, θα σας κόψω, λέω. Η Σωτηρία είναι εδώ και σας ακούει. Λιεζόν, τι κάνεις, Σωτηρία, καλά είσαι? Δεν μ' ακούτε, βρε. Προσπαθείς για τη Σωτηρία της ψυχής σου, λέει. Γεροντά μου, σε σένα λέω καλησπέρα, δεν ακούγομαι. Σε βλέπει, σου στέλνει την αγάπη της, τα φιλιά της, τι άλλο θέλεις? Ξαφνιάστηκα. Ωραία, πούμε, πού δεν βρήκατε, βρε. Τέλος πάντων, πάτε Νεκτάριε. Παναγιώτη, αδερφέ, μου λέγε. Συγχαρητήρια για τους συλλόγους τους τοπικούς εκεί. Και ξέρεις, χαίρομαι κι εγώ ότι τι τραβάμε και εμείς συλλογράφοι, που λέει. Λοιπόν, γιατί. Τι κάνεις και μέσα εσύ, μωρά, λοιπόν. Εσύ είσαι, Σωτηρούλα, βγαίνεις. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο. Τώρα σε είδε, με χρονοκαθυστέρηση. Ναι, ναι, καλώς. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί κατά την παραβολή του Σπορέως, γιατί πόσο φρόντισα κι εγώ να γίνουν αυτοί οι τοπικοί σύλλογοι, και μάλιστα όταν έχουν σαφή γνώση του αντικειμένου που υπηρετούν. Γιατί έχουμε και πολλούς τοπικούς συλλόγους, ξέρεις, που έχουν τουριστική άποψη για το αντικείμενο γενικά της παραδόσεώς μας. Μάλιστα. Μ' ακούς καλά? 45 στίχους σου έχει αφιερώσει ο πατέρας μου και θα σου τους φέρει ο Χρήστος, ο Μιλωνάς, ο γιος σου. Ναι, ήταν εκείνο, νομίζω. Μου πήρε ο κύριος Κλήμης, ένας φίλος μου από τη Ρώ, και μου λέει είναι και ο πατήρ Φιλίμων. Ήταν εκεί ο Παπαφιλίμωνας. Ήρθε μόνο για να σου φέρει το ποίημα το οποίο σου αφιερώνει, αυτοσχέδιους στίχους. Α, πουλάκι μου, μου το είχε πει και στο τηλέφωνο. Θα σου τους φέρει ο Χρήστος. Πότε θα πάμε κάτω στο Καστελόριζο με τον πατέρα Φιλίμωνα να πει το Θεωτό και Παρθένε? Νομίζω ότι το αποτυπώνει εδώ στο ποίημα. Αλήθεια? Παναγιώτη μου. Αγάπη μου. Θέλω κάτι να μου πεις από την πλούσια παρουσία σου στην παράδοσή μας. Κάθε τόπος είναι ξεχωριστός. Έτσι. Κάθε τόπος έχει την παράδοσή του. Έχει τους ανθρώπους του που είναι τον αλήθεια, κάνουν άκουσε, πιο όμορφο. Άκουσε να σου πω. Έτσι περί διαγραμμάτου τώρα. Είναι αλήθεια ότι είναι μία και ενιαία η παράδοση του τόπου μας, έτσι τα κύρια, στα ουσιαστικά γνωρίσματα, στα ουσιαστικά που βρίσκουμε στην εθνική μας μουσική και ποιήση, αλλά υπάρχουν και από χωριό-χωριό τόσο πλούσια πράγματα, παραλλαγές. Αυτές οι παραλλαγές είναι που κάνουν όλοι την ουσία. Αλλιώς το λέει το τραγούδι ο ένας εδώ, αλλά όχι, δεν λέω αυτούς που προσθέτουν. Για να γίνει ένα τραγούδι κοινό κτήμα, είναι έργο των πολλών, έτσι. Βρίσκεται η πρωταρχική μουσική και ποιητική ιδέα, μπορεί να είναι δική του, μπορεί να είναι παραλλαγμένη από την παράδοση του τόπου, αλλά αυτή η αρχική ιδέα, είτε αυτούσια είτε τροποποιημένη, πάντως βελτιωμένη, Father Νεκτάρι, από τις γενναίες που ακολουθούν, συντηρείται και ζει, γιατί είναι σύμφωνη με το Εθνικό Αισθητήριο. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε θερμά. Περίμενε, να σας πω και τώρα που κάθεται ο Χρήστος δίπλα εκεί με σένα. Να σας ευθυμίσω πάλι μέσα από την παράδοση.
πάντρευε ένας παπάς στην κόρη του έξω από την Πάτρα. Σε ένα χωριό το λέγανε Δραγάνο. Τότε ήταν ο Μακαρία τη λήξη. Κάτσε, κάτσε. Ήταν, περίμενε, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Μη φοβάσαι, δεν είναι από τα δικά μου τα που ξέρεις. Λοιπόν, την πάντρευε την κόρη του και πήγε και ο πατρόν Κωνσταντίνος, τότε ο Μητροπολίτης, μαζί με μένα. Εκεί, από ταπεινοσχημία που λες, έδωσε σημασία στο γύφτο που έπαιζε πίπιζα. Και του λέω, Κωνσταντίνος, δες και τον ακούω τότε, πρέπει να ήταν το 65-66. Τι είναι αυτό το όργανο που παίζεις, μωρέ? Λέω, ο γύφτος, πίπιζα. Άρχισε ο γύφτος, πού εδώ, πού εκεί, πού. Στο τέλος που λες, είχε πάρει θάρρος ο γύφτος και μόλις πάει στο τραπέζι, κάθεται δίπλα από το δεσπότη. Του κάνει νόημα ο ένας, φύγε, του κάνει νόημα ο άλλος, έλα εδώ ρε, του λέει, τι ήταν εκεί πέρα. Πήγες και έκατσες δίπλα από το δεσπότη, σαν το Χρήστο δίπλα σε σένα. Και τι είπε ο γύφτος, ξέρεις? Γιατί, τι έχει ο Κακομοίρης ο παππούλης, μια χαρά άνθρωπος είναι, δεν θα με κολλήσει τίποτα. Κάθεστε καλά εκεί με τον Χρήστο. Αντώνης Καραγιάννης, κάτι θέλει να σου πει, ο πρόεδρος. Τι κάνεις, πρόεδρε? Μια χαρά, κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε που είπατε δύο λόγια και για μας. Να είστε καλά. Πού είναι ο Σφίκας, βρε? Ο Σφίκας εδώ είναι μαζί μου, είναι. Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι. Ναι. Μια και ο Χρήστος είναι σε όλες τις εκδηλώσεις μας κοντά μας και δυστυχώς δεν θα μπορέσει λόγω υποχρεώσεων της δουλειάς του να είναι κοντά μας 1 Δεκέμβρη στους Λουκουμάδες. Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έρθεις εσύ ως guest star. Και δεν έρχομαι, μωρέ, βενζίνη και με. Και δεν έρχομαι. Βενζίνη και με. Λουκουμάδες, το λέμε δημοσίως και θέλουμε να είστε εδώ. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τι ωραία όμως, άμεσος. Άμεση ανταπόκριση. Κόλλησε ο Χρήστος την αγάπη που είχα εγώ στη Ρόδο. Θυμάσαι, Πάτερ Νεκτάριε, που σε ξέρω από λαϊκό. Που ερχόμουν απεάτσι μου. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια σας. Γεια σας, Χρήστο, πρόσεχε. Και να είσαι η πηγή της έμπνευσής μας. Μπράβο, Αντώνη. Έκανες ανοιχτή πρόσκληση. Πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Πάμε σε τραγούδι. Έλα, Νίκο Τσαγκάρης και Γιώργος Αντωναράκης, να ακούσουμε εδώ τους τραγουδιστές μας. Ζούμε το πιο όμορφο ζευγάρι. Ημέρα θα παντρέψουμε το πιο όμορφο ζευγάρι. Μη ήρθε η ώρα η καλή νύφη που να σε ενίσουμε. Τις φωλιές θα βγουν να τραγουδήσουν και τα πουλιά που τις φωλιές θα βγουν να τραγουδήσουν. Μαϊδόνια και χρύσα πουλιά μαζί μου τραγουδήσουν.
σωμό ο νόος την αιτίανη. Θυμού το φουσκάνι σωμό ο νόος την αιτία. Βασίλισσα το φόρεσε διάκο ο μαμιά κυρία. Βασίλισσα το ένα λεπτό. Αθανάσιος Τάμος, ο άρχοντάς μας, πάτερ μου, θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους παρευρισκομένους για την ωραία αυτή εκπομπή, την αγάπη μου στο φίλο μου τον Χρήστο και φυσικά σε σένα που με το έργο σου κρατά ζωντανή την παράδοσή μας. Άρχοντά μου, σε ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη σου και για τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε. Μανώλης Ζερβός, ο χοροδιδάσκαλός μας. Καλησπέρα, πάτερ, και στο αγαπημένο φίλο Χρήστο Μιλωνά και σε όλους τους φίλους στο πάνελ. Πολλά συγχαρητήρια για το αξιόλογο έργο σας στη παράδοση της αγαπημένης μας πατρίδας, της Ρόδου. Κάνει καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Στον Αρχάγγελο, έτσι. Βεβαίως. Εκεί κάναμε την εκπομπή τότε με το Δήμο Ρόδου. Αγγελική και Ιωάννη Τσιγκρόνης από Πυθαγόριο Σάμου, συγχαρητήρια στον πατέρα Νεκτάριο και στο Χρήστο το Μιλωνά. Και συνεχίζουμε, Τάσο. Πες μας κάτι για την εκδήλωση του Σαββάτου. Ωραία. Πες μας, Σάβα Σφίκα, κάποια πράγματα. Μικρόφωνο. Γιατί νομίζω ότι να πρέπει να κατατοπίσουμε τους τηλεθεατές μας για αυτό το οποίο θα γίνει το Σάββατο. Το Σαββάτο, λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο στις 7 η ώρα, ναι, είναι το ραντεβού μας. Θα γίνει παρουσίαση του δίσκου. Ποιοι θα είναι? Με κεντρικό παρουσιαστή τον Χρήστο. Ποιο Χρήστο? Τον Μιλωνά. Τίνος. Του Παναγιώτη. Λοιπόν, βασικοί ομιλητές
Βασικοί ομιλητές ήταν ο κύριος Χατζηθεοδόρου Γιώργος από την Κάλυμνο. Ο άρχοντας μας από την Κάλυμνο. Εξαίρετος καθηγητής Βυζαντινής μουσικής. Καθηγητής Βυζαντινής μουσικής. Και καλός ψάλτης. Πολύ. Θα είναι ο Αριστίδης ο Μιαόλης, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Όχι μόνο της ΕΡΤ, και του Θαρίου παλιά. Ωραία. Και νυν. Πολύ νυν και ΑΗ. Ο Αριστίδης εξαιρετικός. Και θα είναι και ο κύριος Ιωάννης Διακονικόλας. Που μιλήσατε πριν λίγο στο τηλέφωνο. Ναι, είναι δάσκαλος και ο συγγραφέας του βιβλίου που είδατε. Είναι το πιο ολοκληρωμένο που έχει γραφεί για το χωριό. Μετά από έρευνες που κάναμε, έχουμε βρει στην Ακαδημία Αθηνών κάποια μικρά συγγράμματα και τέτοια πράγματα που αφορούν την Αρχίπολη. Αλλά του Γιάννη είναι το πιο ολοκληρωμένο. Mm-hmm. Ό,τι πιο ολοκληρωμένο έχουμε στα χέρια μου για την Αρχίπολη είναι του Γιάννη. Ναι. Και θα είναι και ο Τάσος ο Μακρύς, ο οποίος θα είναι ομιλητής βιωματικός. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει ζήσει και σαν πληροφορία και σαν όλο το συγκεκριμένο θέμα. Τι θα μας πει ο Τάσος? Εκείνος θα το αποφασίσει. Τα κάλαντα που έχουν και ωραία μέσα εδώ. Λοιπόν. Θα πω ότι έζησε. Ό,τι έζησε. Κατά δικό του είναι. Δεν δόξα τω Θεώ, δεν λογοκρίνουμε, όλοι βάζουμε καλούπια. Τώρα, από εκεί και πέρα, στον προθάλαμο του Δημοτικού Θεάτρου θα υπάρχει μια έκθεση φωτογραφίας κυρίως με θέματα της Αρχίπολης του 20ου αιώνα, η οποία έχει συλλεγεί όλη από το αρχείο του Τάσου. Είναι εδώ τα προσχέδια. Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, Τάσο. Κράτα γερά. Και θα παρακολουθούν όλοι και στο διαδίκτυο, έτσι. Και θα υπάρχει και ένα μικρό μπουφέ με κάποιες λιχουδιές της Αρχίπολης και κάποιες συμπληρωματικές από αρχιπολενό ζαχαροπλαστείο. Το οποίο δεν ξέρω αν μπορώ να το αναφέρω. Τώρα αφού το πες το. Από το Μόκα. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο το θέμα, θα διαβαστούν μάλλον από τον Χρήστο ή από τον κύριο Κωστομήρη, αν θέλει. Έχουμε εδώ δύο ευχαριστίες. Η μία είναι από την Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλια Βουδούρη. Θα τη διαβάσει, δεν τη διαβάσει τώρα. Και η άλλη είναι από τον πρόεδρο Κεντρικής Έδρας Πανωροδιακού Συλλόγου Αμερικής Απόλλων. Mm-hmm. Πολύ όμορφα. Έχουν πάρει τα βιβλία μας. Και κάποιο χαιρετισμό του. Έτοιμοι για χορό! Μισό λεπτάκι, θα σε παρακαλούσα. Θα σε παρακαλούσα πριν να ξεκινήσουμε τα τραγούδια να κάνουμε μια προσπάθεια τα παιδιά να βγάλουμε τον Μανώλη τον Καρπάθια. Ναι, να σου δώσω το τηλέφωνο ή να τα δώσω στα παιδιά. Μέχρι μόλις χορέψουν, θα τον βρούμε. Στην εκδήλωση θα ακούσουμε τραγούδια. Στην εκδήλωση θα ακουστούν. Στην εκδήλωση οπωσδήποτε θα ακουστούν μήνυμουν τρία τραγούδια ζωντανά τα οποία θα συνοδευτούν και από το χορευτικό του συλλόγου. Πολύ ωραία. Αυτό εννοούσα να βγάλουμε τα τραγούδια, όχι εδώ, να τα βγάλουμε εδώ στην εκδήλωση. Θα βγουν. Κάτσε να τη βγάλουμε και εδώ, ανέβει λίγο η τηλεθέαση ακόμα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Του Χριστού τη δύναμη. Με του Χριστού τη δύναμη της Παναγιάς τη χάρη. Μάνα, μάνα, μά, σήμερα θα παντρέψουμε. Σήμερα, πραμάνα, μάνα, μά, σήμερα θα παντρέψουμε. Σήμερα θα παντρέψουμε το πιο όμορφο ζευγάρι. Ο Χριστός να ευλογήσει το ανδρόγυνο να ζήσει. Άιτε γαμπρός μας φραμανάμα, γαμπρός μας είναι ο Χριστός. Ε,
Χριστός κι νύφη Παναγία. Κουμπάρι βραμανάμα, κουμπάρι πολύ ελέη. Κουμπάρι βραμανάμα, κουμπάρι πολύ ελέη. Κουμπάρι πολύ ελέη κι ο γάμος εκκλησία. Να μαζίσει το ζευγάρι συμπεθέρι και κουμπάρι. Δύο βραμανάμα, δύο αστέρια του ουρανού. Δύο αστέρια του ουρανού περνούν σειρά-δειρά-δει. Το ένα βραμανάμα, το ένα είναι τ' ανδρογίνο. Το ένα είναι τ' ανδρογίνο και τ' άλλο η κουμπάρι. Σαν τα λουλούδα του κάμπου, ο γαμπρός κι η νύφη λάμπου. Πολύ όμορφα, μπράβο Παρασκευή. Παναγιώτης Φουτούλης από Αρχάγγελο, συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και ιδιαίτερα στο Σάβα Σφίκα, που είναι η ψυχή του συλλόγου. Χαιρετισμού στον κύριο Μιλωνά. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κόσμος. Πάτερ Νεκτάρια, συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας και συγχαρητήρια για τα υπέροχα τραγούδια της πλούσιας μουσικής παράδοσης Αρχίπολης. Άγγελο Τσαβαρής, άγγελέ μου, να είσαι καλά πάντα. Έτσι λέει να μας κρατάει συντροφιά τις νύχτες με την υπέροχη την εκπομπή σας και τα υπέροχα τραγούδια σας. Την αγαπάω την Αρχίπολη. Και ο Αντωναράκης με τον Νίκο παίζουν ωραία, ωραίο βιολί και ωραίο λαούτο. Άγγελέ μου, να είσαι καλά πάντα. Μπράβο. Φαντάζομαι κάναν και πρόβα, ε. Καλή, καλά τα παιδιά, εξαιρετικά. Το ξέρεις τον Άγγελο, βέβαια, στη χοροδία και στις πρόβες. Πρέπει να τελειώνει όμως, γιατί κουτουλάω ο Νίκος. Σε λίγο θα μας πέσει κάτω. Και το καλό παιδί που σε εκτιμά πολύ, ο Μιχάλης ο Σημιακός, από τα Φάντου μας παρακολουθεί. Ο και το Μιχαλάκη. Ένα ευχαριστώ θέλω να πω με... στον Παναγιώτη το Στελά. Όλοι μας, εννοείται, εντάξει, εννοείται τα παιδιά, στα παιδιά όλα. Απλά να τονίσουμε εδώ ότι. Τη μουσική υποστήριξη του Συνδία έχει κάνει ο Νίκος ο Τσανγκάρης που έχουμε εδώ μαζί μας. Μπράβο, μαζί με τον Γιώργο. Χειροκρότημα μας τον Νίκο, αλίμονο. Έτσι θα ξυπνήσει τώρα. Μαζί με τον Γιώργο τον Πρεάρη, ένα παιδί 19-20 χρονών ο οποίος σπουδάζει στην Κρήτη, θα είναι μαζί μας το Σαββάτο. Αλλά να τονίσουμε ότι παιδιά, όλο το Συνδία τελικά είχε δωδεκανησιακή μυρωδιά, γιατί και ο ηχολήπτης είναι ο κύριος Ρούσος, ο Γιώργος, ο οποίος είναι και ο διευθυντής ήχου του Αντένα, νομίζω. Ναι, ναι. Έτσι. Τέλεια. Πολύ όμορφα. Να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς. Από Τσαμπίκα και την κόρη της Ξένια, από Κρεμαστή, συγχαρητήρια στον πατέρα Νετάκη, την προσφορά του στην παράδοση, στον Χρήστο Μιλωνά που είναι άξιος συνεχιστής του πατέρα του με τις ωραίες εκπομπές για την παράδοση. Εξακολουθούν να έρχονται τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη, λέγε. Τι έχεις να πεις. Τι όλα καλά. Όλα ωραία. Καλά, μια χαρά περνάμε. Συνεχίζουμε, έχουμε δύναμη, όρεξη για το μέλλον να κάνουμε περισσότερα πράγματα ακόμα και καλύτερα. Πολύ όμορφα. Με διάθεση, δύναμη. Σφίκα Σάβα δεν είναι καλή, λέει ο Μανώλης ο Καρπάθιος με πληροφορητικό κοντρό. Μπορεί να κοιμάται αυτός, κοιμάται νωρίς. Για έκανε μεσανυχτικές.
Λες, α, γι' αυτό. Τι άλλο, θα μας χορέψουν ακόμα κάτι να φτάνουμε προς το τέλος. Έλα Νικολάκη, σωστά. Χορέψε χαϊδεμένε μου, χορέψε σου στα βάστα. Έλα, έλα, χορέψε σου στα βάστα. Κι όταν γυρίσεις και με δεις τα κόκκαλα μου σπάστα. Μ' όποιος τα λόγια σου γρήκα τους όρκους σου πιστεύει. Έλα, 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 τους όρκους σου πιστεύει. Τη θάλασσα πιάνει λαγούς και στα βουνά ψαρεύει. Όταν χτυπήσω σε στη γη τα δυο σου τα κουνάτσα. Έλα, έλα, τα δυο σου τα κουνάτσα. Με στην καρδιά μου μπαίνουν σοι δύο παμασεράτσα. Δύο παμασεράκια, όλα τα αστέρια του ουρανού να πέσουνε μπροστά σου. Έλα, έλα, να πέσουνε μπροστά σου. Όλα μαζί θα σβήσουν σοιν από την ομορφιά σου. Και θέλω την αγάπη σου, άλλο να σου την πάρει. Έλα, έλα, άλλο να σου την πάρει. Ούτε στον ίδιο το Θεό δεν κάνω αυτή τη χάρη. Έλα, έλα, δεν κάνω αυτή τη χάρη. Εσύ κρεβάτι να κρύβω κι εγώ φτωχός εντώνει. Έλα, έλα, κι εγώ φτωχός εντώνει. Τα δυνατά τα μπράτσα σου παρηγοριά μου μόνη. Εμείς τσαρέ μαρτώσαμε μια μπάνα για φιλούμε. Έλα, έλα, μια μπάνα για φιλούμε. Κι από ένα δίσκο πως ρόπαμε δεν την ονούμε. Η Μαρία η Τσακίρη, τη ξέχασα τη Μαρία. Σούστα, εδώ είναι τραγουδιστή, τραγουδάνε. Μαρία Τσακίρη, λοιπόν, χαιρετισμούς σε όλους τους συγχωριανούς μου, αλλά και στον αγαπητό Χρήστο Μιλωνά. Δυναμία μεγάλη, να είστε καλά, να συνεχίζετε τις όμορφες εκπομπές σας, φιλιά πολλά. Φιλιά στην αδερφούλα σου. Μαρία μου, να είσαι καλά. Την προηγούμενη φορά ήταν εδώ, Βασιλεία από τα Πόλωνα, συγχαρητία για την εκπομπή. Περιμένουμε τον Χρήστο Μιλωνά και στο συνεταιρισμό μας στα Πόλωνα για να πάρει τα μελεκούνια για τον πατέρα του. Γεια σου, Βασιλιά. Περίμενε μου, τώρα, γιατί έρχονται κι άλλα τα μηνύματα από εδώ, δεν τα διαβάσαμε. Θα τα στείλεις με το πλοίο. Έχω μια περίμενε. Πάμε λοιπόν. Κική Σπάρταλη, καλησπέρα, Πάτερ Νεκτάριε. Συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή. Συγχαρητήρια σε όλους για όλα αυτά που προσπαθούν να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμά μας και να δώσουν τη σκυτάλη στους νεότερους.
Τέτα Παπανθήμου, συγχαρητήρια Πάτερ Νεκτάρη για την ωραία σας εκπομπή. Συγχαρητήρια στους Αρχιπολενούς. Παλαιστίνα Αθανασίου, συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Γιάννης Διακονικόλα, συγχαρητήρια Πάτερ στην παρέα σας. Μιχάλης Κύπουλας. Να είστε στο Μιχαλάκι μας. Καλησπέρα Πάτερ Νεκτάρη, χρόνια πολλά για τη γιορτή και καλή τηλεοπτική χρονιά. Χαιρετισμούς στους Αρχιπολενούς, στον κύριο Μιλωνά και ιδιαίτερα στη θεία μου τη Σεβαστή. Ξένια, συγχαρητήρια Πάτερ Νεκτάρη και στην όμορφη παρέα σας. Ο Μανώλης Ζερβός είπαμε, συγχαρητήρια από το Λευτέρι του Χατζελευθερίου σε όλους και στον κύριο Μιλωνά, χαιρετισμού στον πατέρα του, διότι μαζί του μαθάναμε τις παραδόσεις Ελλάδος. Χωρίς παραδόσεις δεν υπάρχει έννοια του κράτους. Ορθοδοξία, παραδόσεις συμβολίζουν την Ελλάδα μας. Γιώργος Χατζικωνσταντάκης, συγχαρητήρια Πάτερ Νεκτάρη για την εκπομπή σας. Για να δούμε μια και είμαστε στα λάιρμα, γιατί έχουμε κι άλλο λάιρμενο. Κάτι είδα. Λέγε Χρήστο μου μέχρι να το βρω το... Μίτσος του Μανιού, συγγνώμη, πούμε στον Αρχάγγελο. Μανώλης Χατζιπαυλής από λάιρμα, συγχαρητήρια σε εσάς Πάτερ Νεκτάρη για τις όμορφες εκπομπές σας. Επίσης στον πολιτιστικό της Αρχίπολης που είναι από τους δραστήριους συλλόγους του νησιού μας. Για τον κύριο Μιλωνά, πολλά ευχαριστώ για το έργο του και την αγάπη του για τη Ρόδο, όπως την Τάφρα το καλοκαίρι που ήταν άψογος. Παίρνεις εσύ τα συγχαρητήρια, κάθεται σωτηρία εκεί και σε παρακολουθεί χωρίς να μιλάει. Λοιπόν, και είναι και ο Φώτης μας, Τσίχλης Φώτης. Παίζουμε κάτι και κλείνουμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Θα χορέψετε κάτι, Άννα τι λες? Άντε να κλείσετε με ένα συρτό και παίρνετε θέσεις για να πούμε κάτι και να φτάσουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Πια και επίσημα μπορούμε να πούμε καλή Σαρακοστή, γιατί ξεκινά από σήμερα η νηστεία των Χριστουγέννων. Είμαστε ήδη Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, στην τελική ευθεία αγαπητέ μου Χρήστο. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ, για αυτή τη δουλειά την οποία κάνετε στο όμορφο χωριό σας, για την πλούσια παράδοσή σας. Για όλα αυτά τα οποία μας είπατε, για όλα αυτά τα οποία δεν μας είπατε, αλλά τα καταλάβαμε γιατί ήταν μέσα από την καρδιά σας, γιατί πολλές φορές σε μία εκπομπή όταν υπάρχει ο αμήλικτος τηλεοπτικός χρόνος δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα.
Πρέπει να είστε περήφανοι και είστε περήφανοι για το χωριό σας, για την καταγωγή σας. Αυτός ο τόπος, ο μικρός ο Μέγας, λέει κάποιος, αλλά πραγματικά μπορεί να είναι μικρός, αλλά συγχρόνος. Είναι και Μέγας γιατί είναι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι κατοίκησαν, κατοικούν και θα κατοικούν. Και εσείς κρατάτε γερά αυτές τις παραδόσεις. Τα νέα παιδιά ήταν πολύ χαμογελαστά, πολύ χαρούμενα. Είναι το ευίωνο μέλλον. Και να ξεκινήσουμε να στείλετε μια ευχή, να στείλετε ένα μήνυμα. Εσύ θα τους εκπροσωπήσεις όλους. Επειδή κάποια πράγματα γίνονται με τις ευγενικές χορηγίες κάποιων. Λοιπόν, κλείνοντας, αφού θέλω να καλλιτεχθήσω όλους όσους μας παρακολουθήσανε, όλους τους αρχιπολενούς, όλους τους συμμετέχοντες στο ΣΥΝΤΙ, να ενημερώσω απλά για την 14η γιορτή των Λουκουμάδων και την Γανίτας που οργανώνουμε στην 1η του Δεκέμβρη, Κυριακή. Μαζί μας φέτος θα είναι η Ζωή Μίλιου, η Ειρήνη Κονιτοπούλου, ο Γιώργος ο Βασιλάκης, ο Χρήστος ο Τσιούνης και ο Σπύρος ο Παπα-Νικόλας. Από εκεί και πέρα, για το ΣΥΝΤΙ να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά τον δήμαρχό μας, τον κύριο Καμπουράκη Αντώνη, για την παραχώρηση και τη φιλοξενία και του Χρήστου του Μιλωνά και του κυρίου Χατζηδεοθόρου. Έτσι, να ευχαριστήσουμε τον χωρικό αντιδήμαρχο, τον Σπανό, τον Τάσο, για το μεταφορικό μέσο που μας παρήχε. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Ρόδου και τον ΔΟΠΑΡ για την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου, το Ρόδα για την παραχώρηση του λεωφορείου για να μετακινηθούμε το Σαββάτο προς την Ρόδο και τον Τάκη τον Μεσαναγρενό, ο οποίος μας παραχώρησε σήμερα το λεωφορείο του για να φέρουμε τον κόσμο μέσα. Επίσης, σημαντικό και θέλω να το τονίσω, γιατί τιμά ιδιαίτερα τον Χρήστο, είναι ότι ο Χρήστος έρχεται στη Ρόδο και στο χωριό για να παρακολουθήσει να παρουσιάζει το ΣΥΝΤΙ μας αφιλοκερδός. Δεν παίρνει. Μπράβο. Ούτε ένα σέντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάτερ μου, που μας φιλοξένησε για άλλη μια χρονιά. Ευχαριστώ, Χρήστο μου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και έξω. Καλή σας νύχτα. Κανόνες άχης Λουκουμάδες, ε. Αυτή θα είναι η πληρωμή. Παναγιώτης Τελάς. Έλα, γρήγορα, θα πείτε κάτι, θα σε αφήσω τελευταίο. Λοιπόν, καληνύχτα. Καλή επιτυχία να έχουμε στη γιορτή του Λουκουμά, να έρθουν όλοι οι ροδίτες και ροδίτισες να περάσουν ωραία. Καλές γιορτές, καλό χειμώνα, καλή ξεκούραση στον κόσμο που δούλευε το καλοκαίρι. Βέβαια, ξενοδοχεία τέρμα. Έτσι, τέρμα και τίποτα άλλο. Υγεία να μας έχει ο Θεός όλους καλά. Καλό βράδυ, καληνύχτα. Πάντως εσένα σε έχει καλά, από πέρυσι είσαι πιο ανανεωμένος. Η γυναίκα μου με προσέχει 30 φιλιά. Άννα Φιλίππου. Και εγώ με τη σειρά μου. Καλό βράδυ σε όλους. Σας περιμένουμε το Σάββατο στην παρουσίαση του ΣΥΝΤΙ και στη συνέχεια στους Λουκουμάδες. 30 φιλιά μου. Να είσαι καλά, Άννα μου. Θα ήθελα να καληνυχτήσω όλους, να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί αυτό που παρουσιάζουμε θέλουμε να έρθουν να το δούνε, γιατί είναι κόπος όλου του χωριού και θέλουμε να έχει ανταπόκριση σε όλο τον κόσμο. Ευελπιστούμε και στη γιορτή των Λουκουμάδων φέτος να μας τιμήσει με την παρουσία του ο κόσμος, όπως και πέρσι που ξεπεράσαμε τους 8.000 επισκέπτες. Και θα ήθελα σαν τέλος να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την τιμή να μας φέρετε πάλι στο κανάλι σας να παρουσιάσουμε αυτό το λίγο έργο που κάνουμε στο χωριό. Εγώ σας έφερα, εσείς ήρθατε. Έλα, Αντώνη, λέγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια χρονιά, Πάτερ. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο και επίσης, Χρήστο, δεν είσαι εσύ στη γιορτή του Λουκουμάδου φέτος, σαν ο πατέρας σου. Πολύ το χαίρομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις, και όλο πρωτότυπη πρόσκληση. Έχει κάνει χειρουργείο στη μέση και μου κάνει εντύπωση. Μακάρι να έρθει. Θα είναι η πρώτη του. Ναι, σα αρέσει. Δημόσια αυτή. Αλλά λέω μέχρι τώρα. Μπράβο. Δεν έχει. Θα φάει 2-3 τακάκια για να έρθει. Δεν έχει ξεμητήσει από το σπίτι, αλλά είναι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τηλεθεατές και εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας που μας τιμήσανε. Και ευχαριστούμε όλο το πάνελ και τα παιδιά που εργαστήκανε και τα παιδιά που παίξανε και το χορευτικό και όλο τον κόσμο. Τώρα αυτό το λες εκτός Ελλάδας επειδή σας έκανε Τέξας ο Σάββας ο Σφίκας. Το κατάλαβα. Λέγε, Ελίνα. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου, εννοείται τον Χριστό τον Μιλωνά. Ήταν κοντά μας και είναι και θα είναι. Θες, δεν θες τώρα, τελείωσε. Δέθηκες με το χωριό και με όλους εμάς. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε, δεν μας καλέσατε, ήρθατε μόνοι μας, τέλος πάντων έχει σημασία. Κάτι έγινε. Εμείς ήρθαμε μια φορά. καλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους ροδίτες να είναι κοντά μας το Σάββατο. Θα θέλαμε να είναι, να δουν μόνο ένα μικρό δείγμα από αυτό το όλο που έχουμε κάνει. Ό,τι και αν είναι αυτό. Έλα, Πρόεδρε. Και 1η Δεκέμβρη έχουμε τις Λουκουμάδες. Βεβαίως. Έλα, Δημήτρης Κωστομύρης. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Περιμένουμε το Σαββάτο τον κόσμο στο Δημοτικό, πρώτη στους Λουκουμάδες και ευχαριστούμε και πολύ τον κύριο Μιλωνά για την παρουσία του. Καλά, Δημήτρη μου. Δώσε στην Παρασκευή μας. Εγώ φινάλε. Εσύ φινάλε. Θα σας καληνυχτήσω και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ
για την τιμή που μας κάνετε εμάς. Εγώ παρόλη την ηλικία μου θα προσπαθώ. Είσαι καλέ. Θα προσπαθώ πάντα να κρατώ ότι λίγο μεγαλούτσικη είμαι. Δεν είμαι και 50 χρονών. 45. Ναι, μπορεί. Ναι, θα συνεχίσω κι εγώ όσο πάει η φωνή μου να και όσο σε κρατάω, Άης Δημήτρης, έτσι δυνατή. Αυτό, ναι, αυτό. Έλα, Τάσο μου, να σε καλά Παρασκευή μου. Τάσος Μακρύς. Εγώ, παιδιά, έχω μια θρησκεία και αυτή η θρησκεία λέγεται αγάπη. Ό,τι αγαπάς, το πας μπροστά. Εμείς, οι Αρχαιοπολωνοί, αγαπάμε αυτό που κάνετε εσείς. Σε εσάς πρέπει να χειροκροτήσουμε εσάς που ανεβάσετε πολύ το σύλλογο μας, γιατί ήταν ένα καζάνι που λέτε που έβραζε, είχε μέσα υλικό και το ανοίξατε εσείς και το αναδείξατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε όλους τους παράγοντες αυτής της εκπομπής για να αναδείξετε το χωριό μας. Εμείς το χωριό μας το αγαπάμε και θα προσπαθούμε πάντα για το χωριό μας και για την πολιτιστική του παράδοση και για την εξέλιξή του. Δώσε τώρα σε ένα παράγοντα στη Δήμητρα Χατζηγεωργίου. Παράγοντας, αυτός είναι ο παράγοντας, όχι ο Σφίκας. Λέγε Δήμητρα. Και εγώ ευχαριστώ, καληνυχτήσω. Και θέλω να καλέσω όλο τον Όμιλο Μπριντς, αν μπορεί το Σαββάτο, να έρθει στο θέατρο να δει την παρουσίαση του βιβλίου μας. Μήπως έχεις καταγωγή από Λακωνία τίποτα. Όχι. Ευχαριστώ. Λέγε Χρυσούλα. Και εγώ σας καληνυχτίζω όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθα κιόλας. Πολύ όμορφα. Κυριακή. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλό σας βράδυ. Αντώνη Κύπουλας. Πάντερ, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους. Γιατί όλο το χωριό προσπαθεί, αλλά ένα παράπονο, να έρθει κανένας άντρας στο χορευτικό. Μόνο εσύ είσαι. Και ο Μίτσος του Πανιού. Σταμάτησε. Έχουμε τον Χρήστο στο άλλο. Να έρθουν κι άλλοι λοιπόν. Αυτό, να έρθουν κι άλλοι. Γιώργος Αντωναράκης, Λαούτο, Λαερμενός. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν εδώ οι φίλοι μας οι Αρχιπολενοί. Και δημόσια θέλω να ευχηθώ στο αδερφάκι μου να ζήσει. Πολύ ωραία. Να είναι χαρούμενο. Μόνο στο αδερφάκι σου, στη Νίκη. Και στη Νικούλα μας πλέον, την καινούργια μου αδερφούλα. Έχει πολύ ωραία φωνή. Ναι, το ξέρω. Έλα, Νίκο Τσαγκάρης. Καληνύχτα και από εμένα. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Και τους περιμένουμε όλους στη γιορτή των Λουκουμάδων και το Σάββατο στην παρουσίαση. Ο Φώτης πρέπει να μιλήσει. Έλα, δώσε μικρόφωνο. Φέρτε να μιλήσει και ο Φώτης ο Τσίχλης να μας πει κάτι. Σωτηρία, έλα. Έλα εδώ γιατί νομίζω ότι θα κάνει φινάλε ο άντρας σου. Εσύ θα κάνεις φινάλε. Λέγε Φώτη. Καλό βράδυ και από μένα. Πού είναι, δώσε εκεί πέρα το Φώτη να τον ακούσουμε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ. Καλή σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Και ας περιμένουμε τώρα και το Σαββάτο στην παρουσίαση του CD και στις πρώτες του μήνα στη γιορτή Λουκουμά. Να είσαι καλά, Φώτη μου. Χρήστο μου. Λοιπόν. Λέγε τώρα. Εδώ είναι. Σωτηρία, πω κάτι και μετά. Ναι. Πάρε μικρόφωνο, Σωτηρία μου, εσύ μετά. Λέγε. Επειδή τη έχει και αδυναμία. Προχώρα. Ξέρει. Πρώτη φορά στο από. Λοιπόν. Άρα λοιπόν είναι πρωτοτυπία εδώ, στην τηλεόραση Θάρη. Εδώ λοιπόν. Και εγώ πρώτη φορά. Να με διαψεύσει αν λέω ένα και παραπάνω. Δεν εμπορεύτηκα ποτέ αυτό που κάνω, Σάβα. Το ξέρετε καλά. Όπου πάω το κάνω μέσα από την ψυχή μου. Το κάνω από μεράκι, από αγάπη. Αυτό διδάχτηκα από τον πατέρα Μιλωνά. Θα εμπορεύτηκα μωρέ ποτέ. Ποτέ. Έτσι, αυτή εδώ. Πάρα πολύ αυτό που αυτή εδώ ξέρει καλύτερα τι λέω, γιατί έχουμε περάσει πολλά βράδια άϊπνοι από την αγωνία μας να προβάλλουμε σωστά την κάθε περιοχή της Ελλάδας. Εγώ δεν σας κρύβω ότι δεν κοιμάμαι σχεδόν ποτέ όταν έχω δουλειές όπως αντιστοίχως αυτό που θα κάνουμε το Σάββατο. Η Σωτηρούλα είναι μια ηρωίδα και μόνο που με ανέχετε. Χίρα Βιβί, είναι παντού. Είναι ένα σπουδαίο παιδί. Που είναι παντού και πάντα μαζί μου. Και είμαστε παντού μαζί. Δηλαδή, με ακολουθεί και πηγαίνουμε παντού και πάντα μαζί. Και έχει μάθει και τη δουλειά καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα ήταν από τόπο σε τόπο στο Θάρι, λοιπόν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο αυτό, τον πατέρα Νεκτάριο, που ειλικρινά σας λέω. Αλλά τον πατέρα εσύ δεν το βλέπεις. Μόλις μπήκε. Μόλις μπήκε, λοιπόν. Που ειλικρινά. Αγαπούμε πολύ στο σπίτι μας, όπως τον αγαπάτε και όλοι εσείς στα Δωδεκάνησα. Είναι πνευματικός, είναι από εκείνους για μένα που πρέπει πάντοτε σε κάθε τόπο να υπάρχουν για να πάει μπροστά η πατρίδα μας. Ευτυχώς εσείς στα Δωδεκάνησα έχετε πατέρα Νεκτάριο,
Όπως τα αισθάνομαι, τα λέω, Πάτερ, δεν παρεξηγήσετε. Α, δεν κόψω εγώ τώρα λοιπόν, σε λίγο. Δεν ευλογούμε τα γένια μας, το λέω όπως τα αισθάνομαι. Έτσι λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι 7 το βράδυ λοιπόν του Σαββάτου στο Δημοτικό Θέατρο της Ρόδου παρουσιάζουμε το πρώτο CD, την πρώτη δισκογραφική δουλειά της Αρχίπολης Ρόδου με τίτλο «Τα Αρχιπολενά». Είναι μια εξαιρετική δουλειά, τη μελέτησα, την άκουσα, είναι στα μέτρα μας, είναι ευστοχότατη, δεν έχει παραποιηθεί τίποτα, έχουν προσεχθεί τα πάντα, τα ποιητικά κείμενα των τραγουδιών, είναι ευχής έργων που τα τραγούδια τα ερμήνευσαν πρόσωπα από το χωριό και δεν ήρθαν άλλοι ερμηνευτές από άλλες περιοχές. Αυτό, όπως σας είπα και πριν, σας τιμά ιδιαίτερα. Δεν θα μπορούσα να αρνηθώ στην ευγενική σας πρόσκληση, διότι δεν το κρύβω, σας έχω μεγάλη αγάπη και ξέρετε πολύ καλά ότι ευρύτερα αγαπώ πολύ το νησί τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησά μας. Επίσης, από τη θέση αυτή να υπενθυμίσω, όπως είπα, τα χωριά είστε μονιασμένα και αγαπημένα, ότι την Κυριακή στην εκπομπή μας από τόπο σε τόπο γίνεται το μεγάλο αφιέρωμα του Αφάντου, Αφάντου το οποίο έγινε και αυτό με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και με την προσωπική φροντίδα βεβαίως του Περιφερειάρχη αλλά και του Κάλιστου του Διακογεωργίου που τον αγαπώ ιδιαιτέρως. Έτσι είναι η Περιφέρεια από ό,τι ξέρω κοντά σας και ο Δήμος πάντοτε. Είστε μονιασμένοι στο νησί, να κρατάτε τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά σας και εγώ σας υπόσχομαι, Πατέρα Νεκτάριε, πάντοτε, Θεού θέλοντος, θα είμαι κοντά σας, αφιλοκερδός εννοείται Σάβα, για να στηρίζω όλες τις πρωτοβουλίες και για να προβάλλουμε πάντοτε το χωριό. Επενθυμίζω ότι η εκπομπή της Αρχίπολης έγραψε ιστορία. Έτσι, αυτό ναι. Εκεί καμαρώνω, συγχωρέστε μου γι' αυτό. Νομίζω έβαλα κι εγώ ένα μικρό λιγάκι. Τώρα πάει το χειροκρότημα. Εκεί το έβαλα. Όπως λέει λοιπόν και ο αγαπητός Μανώλης Καρπάθιος. Ναι. Συγχωρέστε με. Και σας είπα τότε, Σάβα και Αντώνη, αν θυμάστε, ότι. Και αυτό είπα και στα άλλα χωριά εδώ. Ότι μετά την προβολή της εκπομπής, επειδή γνωρίζω τον αντίκτυπο που θα έχει, φροντίστε αυτό να το καρποθείτε και να το πάτε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό είναι το θέμα και το μυστικό. Να μην είναι αυτό που λέγατε νωρίτερα επιδερμικά, το είπατε πολύ σωστά, Πατέρα Νεκτάριε, να μην είναι όπως την κοπή της Βασιλόπιτας οι σύλλογοι. Φροντίστε αυτά τα ιδανικά, επειδή είναι δικά σας, τα αξίζετε και να ξέρετε, όταν κάποιος δένεται με ένα μέρος και είναι ξένος, εγώ για παράδειγμα που σας αγάπησα και νιώθω ότι είναι χωριό μου η Αρχίπολη, όταν δένεται, δεν δένεται τυχαία. Δένεται πολύ απλά γιατί κάποιοι τον κερδίζουν, έτσι. Βεβαίως. Και αυτοί είστε εσείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας προσοχή. Όπως λέει λοιπόν και ο Μανώλης Καρπάθιος, ψηφίδες από την παράδοση της Αρχίπολης περιλαμβάνει αυτός ο δίσκος κράτος ότι ρούλα θα χρειαστεί. Ο ψηφιακός δίσκος, μιας και στον πιερεσμένο χώρο του δεν μπορούν να αποτυπωθούν όλα τα διαμάντια της μουσικής της. Ο πολιτισμός όμως είναι ζωντανός στην Αρχίπολη. Έτοιμος να γεμίσει με τα νάματά του όποιον τα αναζητήσει. Και εμείς πραγματικά σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους για αυτή την προσπάθεια. Μην κλείσουμε έτσι. Μαζί όχι, όλοι. Δεν κλείνουμε. Μαζί όλοι. Το ξέρω ότι μαζί όλοι. Όχι, δεν θα την πάρεις ακόμη. Πέστε. Γιατί εγώ θέλω η σωτηρία εκεί, όλη αυτή την ώρα που καθότανε, να μας πει τι αισθάνθηκε ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν περάσει από πανεπιστήμια, είναι απλοί άνθρωποι, καθημερινοί. Γι' αυτό τους αγαπάω. Και νομίζω ότι έτσι αποτυπώνεται αυτό το βίωμα της μουσικής παράδοσης μέσα από πιθανόν τον αυθορμητισμό τους, το λάθος το οποίο θα έτσι κάνουν. Θυμούμε πάντοτε τον γέροντα Αμφιλόχιο, τον Μητροπολίτη Γάνου και Χώρας, που έψαλε κάποιος και έκανε ένα λάθος. Συνήθως πολλοί πάνε και βιάζονται να κάνουν παρατήρηση. Και τι του είπε. Και λέει ο γέροντας, άστον λέει, για το λάθος νοστιμίζει την ψαλμωδία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πολλές φορές και αυτά τα οποία αυθόρμητα κάνουμε ως λάθη νοστιμίζουν αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα και αυτή την οικογενειακή ατμόσφαιρα. Λοιπόν, Σωτηρία μου, έτσι, τι έχεις να πεις. Έτσι ακριβώς είναι. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Ήσασταν όλοι καταπληκτικοί. Ό,τι είπατε ήταν από την ψυχή σας. Αυτό φάνηκε, πιστεύω. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια στο Σύλλογο, συγχαρητήρια στην Αρχίπολη. Ήσασταν όλοι εξαιρετικοί. Και συγχαρητήρια και σε εσάς, Πάτερ Νεκτάρια. Λοιπόν, άκουσε τι θα κάνω τώρα. Επειδή θέλει να κλείσει ο Χρήστος και επειδή τρίζει η καρέκλα μου, να τα αφήσω στο Θάρια, πάω εγώ στη Βουλή. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, αγαπητέ μου Χρήστο. Έπεσε το μικρόφωνο από αυτό που άκουσε. Λέγε Χρήστο. Κλείνοντα. Κάπου εδώ λοιπόν άλλη μία εκπομπή πλησιάζει. Λοιπόν, πάμε εδώ έτσι διπλό πλάνο. Λέγε Χρήστο, εσύ κλείνεις. Κάπου εδώ, από τόπο σε τόπο στο Θάρι, μία ακόμη εκπομπή
πλησιάζει στο τέλος της. Στο τέλος θα σου τη φάω εγώ τη θέση στη Βουλή. Υπόσχομαι. Υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω με τους συνεργάτες μου, με τη Σωτηρία δηλαδή, για να ξανααναδείξω τις ομορφιές του τόπου σας και του χωριού σας και βεβαίως να προβάλλω το νησί μας στη Ρόδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον Αντώνη μου τον Καραγιάννη, έτσι, στο Σάβα, το Σφίκα, στη Λίνα μου, στο Δημήτρη, στην αδερφή μου, την, έλα, την τριανταφυλίτσα μου, την Παρασκευή μου, τον Τάσο, έλα με τη σειρά, Δήμητρα, τη Δήμητρα. Η Χρυσούλα δεν χόρεψε στην εκπομπή. Χόρεψε τότε, στη δικιά μου, πού? Όχι, δεν χόρεψε, δεν μπορεί εγώ να ξεχάσω. Εκεί πουλάς. Εκεί πουλάς, ναι, και στον Αντώνη μου και σε όλους όσους και συμμετείχαν. Τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, ο Βασίλης, ο Βασιλαράκης, ο Χρυσοβαλάντης, ο Κουμπουρλής, και βεβαίως η Δέσποινε Αντωναράκη, ο Μιχάλης ο Αντωναράκης, ο Νίκος ο Μοναξιός, η Δήμητρα η Κουφλή και βεβαίως. Και βεβαίως τον πατέρα Νεκτάριο που μόλις τελειώσει το γύρισμα θα αποσυρθούμε μέσα για να εξομολογηθώ. Λοιπόν, για να δικαιολογήσει και τον τίτλο πρόσωπο προς πρόσωπο. Μαζί. Πάμε. Κέρνα μας, κέρνα μας. Μαζί. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε. Κέρνα μας, κέρνα μας. Να φάμε και να πιούμε. Άιντε να κερνάς, να καλοπερνάς. Να φάμε και να πιούμε. Άιντε να κερνάς, να καλοπερνάς. Κι εγώ. Παρά σας αγαπούσαμε. Κέρνα μας, κέρνα μας. Παρά σας αγαπούσαμε, κέρνα μας, κέρνα μας. Ήρθαμε να σας δούμε, πάπια του γυαλού μην αγαπάς αλλού. Ήρθαμε να